wanna be on top. Έχοντας μπει για τα καλά στη φιλοσοφία του GNTM, τα κορίτσια καλούνται να φέρουν εις πέρας μια πολύ δύσκολη αποστολή. Να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να περπατήσουν με αξιώσεις στο fashion show του Άγγελου Μπράτη. Όταν ο δημιουργός είναι και κριτής, τα πράγματα δυσκολεύουν επικίνδυνα, αφού όλες πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να γίνουν Μπράτης Girls. Ελευθερία! Καλώς ήρθες στο δωμάτιο! Μου φαίνεται ωραίο το δωμάτιο. Θέλω να φέρω και τα πράγματά μου. Το εντάφερες. Όχι, καλά. Το γυμναστικά έφερες. Να μας ελέγξεις. Δεν κοιμάσαι καλά. Όχι, τα πολλά άτομα είναι έτσι και έτσι και το δωμάτιο. Πλά, μ' αρέσει που είμαι μαζί της. Μας είπε έτσι και έτσι. I can't believe it. Χθες κοιμήθηκα με νεύρα. Είχαμε το σκηνικό αυτό με τα κορίτσια που εξαγριώθηκα, που σχολίασαν τα φρούτα που είχες πάρει στο δωμάτιό σου ενώ εσύ ήσουν στο νοσοκομείο. Δηλαδή, πόσο μικρόψυχο, πόσο λίγο είναι αυτό, πόσο... Δεν μπορώ να καταλάβω, αλήθεια. Έχω πάρει έναν ανανά, μία μπανάνα, ένα γερμά, ένα νεκταρίνι και μία βανίλια. Επειδή τον τελευταίο καιρό δεν προλαβαίνω να φάω τα φρούτα μου, εξαγριωθήκανε και το κακολογήσανε, ενώ εγώ βρισκόμουν στο νοσοκομείο και δεν μπορούσα να περασπιστώ τον εαυτό μου. Το ότι η Ελευθερία που δήλωνε ότι θέλει να μειωθούμε για να διαλέξει ποιο δωμάτιο θα πάει, για να είναι μόνη της. Έχουν φύγει όλες τις φίλες της τώρα. Έχουν φύγει όλες τις φίλες και πήγε στο οχτάρι. Ναι. Θεός χωρές. Παιδιά, εμείς τις στείλαμε. Λίγα τα ψωμιά τους. Όπου πάει ο τυφώνας Ελευθερία. Η οργή της Ελευθερίας κατάφερε να ξεπαστρέψει το τεσάρι. Τώρα πάει στο οχτάρι. Παναγιά μου, βόηθα πάλι καλά που προλάβουμε και δεν διώξαμε από εμάς. Αν σε τρίγωνα και τρισδιάσαι τα μοτίβα. Πρέπει να το πω στο κορίτσι. Κορίτσια, γράμμα. Τι θα έχουμε άραγε σήμερα. Αν είσαι τρίγωνα και τρισδιάσαι τα μοτίβα. Η ελαφρότητα που χορογραφείται με σταθερά βήματα. Το κίνημα του Bauhaus και η αποδόμηση. Η ακρίβεια στο δημιουργικό μπέρδεμα. Η παρέστηση και η τέχνη. Στη μόδα όλα έχουν μια λογική και μια βάση. Ετοιμαστείτε για μια από τις πιο φαντασμαγορικές Sure Measure, GNTM, αποστολές και αποδείξτε πως είστε κομμένες και ραμμένες για την επόμενη φάση του διαγωνισμού. Καλή επιτυχία, ομάδα GNTM. Και μόνο που το διάβασα αυτό, θέλω να αποχωρήσω εθελοντικά. Διαβάζουμε το γράμμα και με το που το διάβαζε η Ελευθερία, εγώ από μέσα μου άκουγα έναν ήχο. Δεν ακούγα τίποτα άλλο. Ήταν σαν να. Δεν καταλάβαινα τι λέει το γράμμα. Τι είναι το Bauhaus? Όλα καινούργια πράγματα μαθαίνω. Ένα λεξικό που φέρετε, κάτι, για κυκλοπαίδεια. Να προαμορφωθούμε. Δεν ξέρω τίποτα. Τι έχει πάλι σταθερά βήματα, δηλαδή. Υψηλή πάλι. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Θα πάμε και θα δούμε τι θα γίνει, γιατί ποτέ δεν το πετυχαίνουμε τις περισσότερες φορές. Να σου προβλέψεις το GND, οπότε δεν πέφτεις μέσα και αυτό είναι που μου αρέσει. Τι ωραία.
Τέλειο. Κάτι είναι πανέμορφο. Τέλειο. Σου πάει πάρα πολύ. Γνήσια γλίδα. Ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ, Κάτια. Επειδή συνήθως αυτά δίνουν όγκο, δεν σου δίνει καθόλου όγκο. Είναι τέλειο. Είναι τρομερό, γιατί συνήθως έχουμε συνηθίσει τέλεια. Είναι όπως πρέπει, ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Έτσι. Πολύ ωραίο. Θέλουν αυτό και σου πάνε πάρα πολύ. Τέλειο. Σήμερα η Άννα έχει τα βαντάζ. Δεν ξέρω άμα θα είναι καλό για εκείνη ή αν γυρίσει σε ντισαβαντάζ. Πάντως, εγώ δεν φοβάμαι ιδιαίτερα. Δεν νομίζω να με διαλέξει σε κάτι. Και αν με διαλέξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω ακριβώς για τι δοκιμασία πρόκειται. Οπότε, δεν ξέρω αν θα ήθελα παραπάνω χρόνο ή αν θα ήθελα να επιλέξω κάποιες κοπέλες οι οποίες θα έχουν ένα μειονέκτημα. Γιατί και την προηγούμενη φορά χρόνος με βοήθησε πάρα πολύ. Οπότε, δεν ξέρω τι θα ήθελα για σήμερα. Ήρθαμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Όλες μείναμε το στόμα ανοιχτό. Τι παλάτι είναι αυτό, τι ανάκτορο, τι χλειδί. Πού σε ρε πατέρα να με δεις. Εντυπωσιακός χώρος. Βλέπω αυτό το υπέροχο χώρο και πραγματικά είναι ρωτή μου τι θα κάνω εδώ μέσα. Δεν ξέρω. Καλημέρα, κορίτσια. Καλώς ήρθατε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ένα νεοκλασικό κτίριο το οποίο είναι πραγματικό στολίδι για την πόλη. Χτίστηκε σε σχέδια του Ιωάννη Λαζαρίμου το 1895 και σήμερα θα είναι το σετ όλων μας για αυτό που πρόκειται να γίνει. Πραγματικά δημονώ για το τι θα μας έρθει. Ο ρόλος ενός καλλιτέχνη, μιας και βρισκόμαστε θέατρο, είναι να σας προσκαλέσει μέσα στον κόσμο του. Σήμερα σας προσκαλώ εγώ στον κόσμο του Άγγελου Μπράτη. Λοιπόν, εσείς θα είσαι στο μέσο, ώστε να δείξω την καινούργια μου κολεξιόν για την άνοιξη καλοκαίρι 2020. Θα έτσι είχαν φτάσει στο τελικό οι περσινές για να βάλουν τα ρούχα του κύριου Μπράτη και εμείς κατευθείαν. Σήμερα η δυσκολία είναι να μπορέσετε να μπείτε στο ρόλο και να δημιουργήσετε το όραμα του Άγγελου στο 100%. Είναι μια δουλειά πάρα πολύ δύσκολη. Θα έπαιρνε 3 μέρες προετοιμασίας και εμείς θα την κάνουμε GNTM, δηλαδή θα έχουμε κάτι λίγες ώρες να μπείτε στο ρόλο. Οι διαδικασίες είναι πολλές και τα πράγματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσετε είναι πάρα πολλά σήμερα. Κρίνεστε για όλα. Θα τα μαθαίνετε σιγά-σιγά, γιατί είμαστε και GNTM και μας αρέσουν οι εκπλήξεις. Μην ξεκινήσεις να πανικοβάλλεσαι. Stop! Εδώ πέρα θα τα πάρουμε ένα-ένα. Ό,τι σου έρχεται θα το αντιμετωπίζεις. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα και ο καλλιτέχνης έχει πολύ συγκεκριμένο όραμα. Και εσείς καλείστε να το κάνετε. Κορίτσια, μην ξεχάσετε να το διασκεδάσετε. Και να έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, αν μπορεί να σας μείνει κάτι από αυτή τη μέρα, ότι κάθε επόμενο στάδιο της ζωής σας θα απαιτεί έναν καινούριο εαυτό. Γεια σας. Τα λέμε σε λίγο. Σήμερα ο πελάτης, να το πω έτσι, είναι ο κύριος Μπράτης. Θα εκπροσωπήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο την κολεξιόν του και αυτό προκαλεί ένα άγχος, γιατί τυχαίνει να είναι και κριτής ταυτόχρονα. Έχουμε και ένα βαντάζ να περιμένουμε. Τι άλλα θα δυσκολευτεί με όλο αυτό. Με ρόλους. Η Όλγα, Μαρίνα, πιστεύω. Μαρίνα. Σκεφτείτε ότι για να το κάνει αυτό, με όλους εμάς, πιστεύει. Ναι, παιδιά, πιστεύει. Εγώ έχει εκφράσει ποιος πιστεύει και λίγο. Για να είστε στη στιγμή να φορέσουμε ρούχα. Εγώ πάντως θεωρώ ότι πιστεύει σε μένα και στο βλέπεις εσύ έτσι. Στην οντισιόν ο κύριος Μπράτης με είχε αποκαλέσει Μπράτης Girl. Μου είχε πει ότι θέλει να με δει σε μια επίδειξή του. Ήρθε ευκαιρία να το αποδείξω ότι μπορώ να το κάνω και ότι μπορώ να το κάνω και καλά. Άμα με χαρακτηρίσει Μπράτης Girl, πιστεύω θα πηδήξω μέχρι και στο λιμάνι του Πειραιά. Μπαίνουμε στην αίθουσα, μια αίθουσα ψιλοτάβανη με πάλι εντυπωσιακά ταβάνια, πολυέλαιους και όλα αυτά τα αρχοντικά πράγματα. Αλλά δεν μπορώ να μην δω τα εντυπωσιακά ρούχα του κυρίου Μπράτη τα οποία δεσπόζουν σε μια γωνία. Καλώς ήρθατε στο fitting room. Είσαστε έτοιμοι στρατιώτες ηθοποιοί? Ναι. Ωραία, θέλω να είστε πάρα πολύ ήρεμες.
αυτό που θα κάνουμε σήμερα θα είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά και πολύ ποιητικό. Θα πούμε πολλά πράγματα στη συνέχεια όταν έρθει η ώρα, αλλά έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας πρέπει να κάνουμε το fitting και να βρούμε το κατάλληλο φόρεμα για την κατάλληλη γυναίκα. Ανυπομονώ εδώ ποιο θα είναι το δικό μου. Θέλω να το υποστηρίξω, να το δω, να το αγαπήσω. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι η προετοιμασία για την πασαρέλα της κολεξιόν του Μπράτη, που είναι ready to wear για την άνοιξη καλοκαίρι 2020. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Okay. Ακούγεται απλό, δεν είναι απλό. Θα μας πει λίγα πράγματα για την κολεξιόν, για να μπορείτε να μπείτε στο ambient και να καταλάβετε τα ρούχα. Και ξεκινάμε το fitting. Ωραία. Λοιπόν, κορίτσια, αυτό που θα δείξετε σήμερα είναι μια καινούργια κολεξιόν που έχω φτιάξει. Λέγεται Bratis Blue, είναι για το επόμενο καλοκαίρι. Η ιδέα της κολεξιόν είναι το infinity, δηλαδή το άπειρο, όπως και το τρίγωνο Penrose, το οποίο είναι ένα γεωμετρικό σχήμα, ένα τρίγωνο στην πραγματικότητα, με τρεις ορθές γωνίες. Αυτό που θα μείνει σε εσάς είναι ότι όλα τα σχήματα και τα υφάσματα που θα φορέσετε, που είναι εντελώς φυσικά, είναι liquid, θα είναι σαν υγρά επάνω σας. Θέλω να είστε απόλυτα φυσικές, απόλυτα ήρεμες και να μην εμποδίζετε τα ρούχα να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Έχει ήδη σχεδιαστεί να το κάνουν από μόνα τους. Βλέπω τα έρημα φορέματα του κύριου Μπράτη, τα χρώματα, τα σχέδια, τα μοτίβα. Πραγματικά, ό,τι και να επιλέξει για μένα, θεωρώ ότι θα γράφει μαγικά πάνω μου. Στα πλαίσια κάθε επίδειξης, όταν βάζουμε δύσκολα ρούχα στα κορίτσια, δεν τους επιτρέπουμε να κάθονται γιατί δεν θέλουμε να τσαλακώνονται. Και γενικά δεν πιάνουμε τα ρούχα, γι' αυτό έχουμε εδώ πέρα ένα σετ καταπληκτικό. Έχετε ένα καθρέφτη τεράστιο μπροστά σας, θα σας βάζουμε να περπατάτε και παρακολουθήστε τον εαυτό σας. Ξεκινάμε. Ωραία, για φέρε μου το πρώτο κορίτσι. Κάτια έλα μπροστά. Δεν γνωρίζω αν φαίνεται στο χαμόγελό μου, αλλά εδώ γράφει ανοίγω το σοου του κυρίου Μπράτη, παιδιά. Θα ξεκινήσουμε με ένα φόρμα που το λέω loop dress και είναι 4,5 μέτρα υφάσματος συνεχόμενο. Κορίτσια, μπορείτε να καθίσετε, να περιμένετε τη σειρά σας και σιγά σιγά θα σας φωνάσουμε. Η Κάτια θα ανοίξει το σοου. Για άλλη μια φορά έδειξαν γενικά το πόσο, ας πούμε, πιστεύουν στην Κάτια και την αποθεώνουν φυσικά. Θα βάλουμε μαύρο εδώ. 39 φορά η Κάτια. Λοιπόν, που λες δεν ευβιεύεται το φόρεμα, το loop, μπορείς να το κάνεις ό,τι θες. Έχει μια ψύχρα το βράδυ του Αυγούστου. Είναι κάπα. Και εμείς τώρα, επειδή θα είναι το πρώτο, θα το κάνω κασκόλ. Τέλειο. Είναι μια θεά. Ανοίγει το σώμα του κύριου Μπράτη. Κάτια, θα περπατάς πιο γρήγορα, πολύ άνετα. Θέλω να δείχνει μοντέρνο, δεν θέλω να δείχνει σαν υψηλή. Είσαι ένα cool κορίτσι που έχει βγει το βράδυ με αυτό το φόρεμα. Κάτι όταν κατάλαβες ότι ανοίγεις το σοου. Μη με ευχαριστείς, περιμένω να το κάνεις σωστά. Εντάξει, είναι επαγγελματίας, έχει κάνει πολλές δουλειές, οπότε το βρίσκω και λογικό να θέλει να εμπιστευτεί κάποια που θα κάνει σωστά τη δουλειά του. Τι συγκλονιστικά παπούτσια αυτά που έχει κάνει ο Τσακίρης Μαλάς για μας, παιδιά, πόσο τον αγαπάω. Είδες που κάνουν αυτό το βρήκα. Το βρήκα σωστά. Τη κάνει τι γλυκένε καμπύλε και επειδή είναι bias κάτι, είναι ολοκομμένο στο λεξό, πόσο έρχεται κοντά στο σώμα τη. Έλα. Wow. Και έχει και ωραία πόδια. Και πολύ ωραία πόδια έχει. Μου δίνει και φορά ένα μαγικό λευκό φόρεμα. Δηλαδή, νομίζω ότι από όλα τα ρούχα του θα ήταν αυτό που θα διάλεγα κι εγώ για μένα. Το χαιρετιστεί. Ωπ, μην κουνάμε ποπουδάκια τέτοια. Streak. Μια κοπιστή κυρία δεν θα κάνει έτσι ποτέ. Σαν γοργόνα είναι πάνω στην κοπέλα. Το έχει έτοιμο για σένα. Είστε πάρα πολύ. Ωραία. Παντελόνι και top. Σουζάνα, θα κλείσει το show. Ναι. Θα είσαι τελευταία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είστε οι δύο με τα σκούρα μπλε. Η πρώτη και η τελευταία. Έλα. Ήθελα πάρα πολύ να κλείσω το show. Το έλεγα και στην Άννα αυτό πριν πω. Και είμαι αποφασισμένη να το κάνω όσο πιο καλύτερα μπορώ. Πιο ωραία με τα ρούχα, με τα χέρια της έπεσε. Ναι. Τι ωραία που περπατάς. Για σαν δεν έχω να πω τίποτα. Ξέρω εγώ που δίνω τα φορέματα. Τα σωστά. 40 χρόνια φούρναρης. Όχι τόσο γρήγορα, την άρεσε το ύφασμα με το πόδι σου. Όπως δεν υπάρχουν χέρια στη μέση. Ποτέ. Μας έλεγες από το duck face. Έχεις πήξει όλο το στο γενικό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ήταν έτσι. Δεν έχει αλλάξει αυτή την έκφραση λεπτό. Και να είμαστε με τη Μαρίνα να την κοιτάμε, να έχουμε πεθάνει στο γέλιο. Και όχι απλά δεν κουνιόταν έτσι.
Αυτό δεν είναι ωραίο περπάτημα για φινάλε. Έχουμε 4 διαφορετικούς τρόπους και 4 διαφορετικά σχήματα. Φίνα γυναίκα. Απλή, μαλακή, σίγουρη. Μια grand dame. You wanna be on top. Τι ωραία πέδιλα είναι αυτά που φοράτε σήμερα. Πόσο τυχερές είστε. Πολύ ωραία, πολύ κλειψά, Τσακίρς Μαλάς, πολύ ωραία. Τσακίρς Μαλάς forever. Και υποστηρίζουμε ελληνικά προϊόντα. Και Έλληνες σχεδιαστές. Ακριβώς. Δηλαδή σήμερα είναι και Ελληνίδες μόνο μοντέλα. Ελλάδα. Σουζάννα, εσύ έχεις εμπειρία, έχεις κάνει τόσα shows. Γι' αυτό σε βάζω να κλείσεις. Για να δούμε. Έλα. Υπέροχη. Και πόσο γράφει το μπλε πάνω στο υπέροχο σκούρο δέρμα της. Μην κάνεις λόρδος, η Σουζάννα μου. Ναι, πάψε. Χαλάρωσε το λίγο, Σουζάννα, πραγματικά. Κάτσε λίγο. Γιατί είναι και bias card. Έχουμε εδώ μια πολύ όμορφη περιφέρεια που τις αγαπάμε τις περιφέρειες μας. Όντως, και εκείνη η μαγιά, εκεί φαίνεται το μοντέλο να κάνει τα δύναμα σημεία του σώματός του να φαίνονται δυνατά. Μπράβο, Κωνσταντίνα. Πήγαινε εκεί στα κορίτσια που έχουν πάρει ρούχο. Σήμερα, Άννα, το αβαντάζ θα το χρειαστείς να ξέρεις. Γίνεται χαμούς. Τι αβαντάζ θα ήταν. Λοιπόν, θέλω να δοκιμάσω κάτι άλλο. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Φούστα με τόπ. Μην βάλεις το τόπ μέσα στη φούστα. Να είσαι εδώ. Και περπατάει και πιο ωραία επειδή της άρεσε. Το νιώσε. Και εσύ, εμένα αυτό είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια στις κολεξιόν. Το δίνω σε εσένα για να μην νομίζεις ότι δεν δίνω ευκαιρίες στους ανθρώπους και δεν αγαπάω τα κορίτσια. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Αλλά η Άννα Μαρία περπατάει. Ο κύριος Μπράτης πιστεύω ότι νομίζει ότι φέρομαι σαν παιδάκι, αλλά εγώ θέλω να το αποδείξω ότι αυτό δεν ισχύει και ότι είμαι ένας επαγγελματίας. Δεν είναι πολύ ωραίο να φοράς μακριά βραδινή φούστα με τισέρτ. Με τισέρτ, είναι το αγαπημένο μου. Βλέποντας το ρούχο μου και κοιτάζοντας και τον υπόλοιπο κοριτσιών, η αλήθεια είναι ότι ένιωσα λίγο περίεργα στην αρχή, γιατί είχαν υπέροχα φορέματα. Αλλά με το που το φόρεσα, για κάποιο λόγο ένιωσα πραγματικά τέλεια. Ευθεία, παιδιά, κοιτάμε. Δεν θέλω να κοιτάτε το πάτωμα. Το πάτωμα είναι ένα ξύλινο. Δεν μπορείς να περιγράψεις το πόσο ωραίο είναι να φοράς ένα τέτοιο φόρεμα. Χωρίς σουτιέν, γιατί έχουμε και ένα κίνημα, free the nipple. Έτσι πρέπει. Ωραία το κορίτσι μας. Α, ότι ναι, δεν πρέπει να σκεφτεί την όμορφη. Σήμερα πρέπει. Να μας δεις κάνουν να αισθανθούν όμορφες σήμερα εσύ. Πότε. Εσύ. Δεν είναι ανάγκη να μ' ακούνε ότι συμφωνώ. Σαν τα σκάλα μπαλέτου είσαι σήμερα. Λοιπόν, κορίτσια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσασταν πάρα πολύ βοηθητικές. Μας ακούσατε. Ήσασταν πολύ ήρεμες. Να είστε καλά. Θέλει να σας πει κάποια πράγματα ο Άγγελος και εγώ θα βλέπω τις αντιδράσεις. Λοιπόν, καταρχήν ελπίζω να σας αρέσουν τα ρούχα σας. Όσο πιο πολύ σας αρέσουν, τόσο πιο ωραία θα τα δείξετε. Τώρα, η έκπληξη για σας είναι ότι δεν πρόκειται για μία επίδειξη, αλλά υπάρχει και δεύτερη κολεξιόν, η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για το GNTM και δεν θα είναι πασαρέλα, αλλά θα είναι χορογραφία πάνω στη σκηνή. Θέλω να ξεντηθείτε και να πάμε κάτω να κάνουμε πρόβα για το τι θα συμβεί, γιατί θα είναι χορογραφία. Δεν θα περπατάτε απλά σε μία ευθεία. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Γεια σας. Θα λέμε στη πρόβα. Bye. Αυτό μου έλειπε τώρα, εκτός του ότι θα έχουν να σκεφτούν για την πασαρέλα,
θα πρέπει να σκεφτούμε και τη χορογραφία και τα βήματα και να ξεχαστώ και να πέσω και να σκοτωθώ και όλα μαζί και να αποχωρήσω. Ανοίγει κάποια, ναι. Κλείνεις εσύ, όλα τέλεια. Τέλεια. Ναι, θυμάσαι που το λέγαμε. Εγώ δεν ξέρω. Ωραία ρούχα έχουμε. Τέλεια, κορτσιά μου, έλα συγχρονισμός λίγο. Δεν ξέρω γιατί να πρωτοάγχωθω. Για την πασαρέλα, για αυτό που μας είπες στο τέλος ότι θα κάνουμε. Καλώς τες. Γεια σας. Έχετε περάσει από το πρωί, από ό,τι ξέρω, υπέροχα, ε. Ναι. Είσαστε μέρος μιας υπέροχης, λαμπρής παραγωγής, με πρωταγωνιστή φυσικά τον κύριο Μπράτη. Τα ρούχα είναι οι πρωταγωνιστές. Τα ρούχα είναι οι πρωταγωνιστές, αλλά είναι δικά σου τα ρούχα. Ναι, τυχαίνει να συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, έχετε αγωνία που ο Άγγελος είναι ο σχεδιαστής για σήμερα. Πάρα πολύ. Πρέπει να είναι ένα μαγικό αποτέλεσμα, γιατί έχουμε πολύ ωραία υλικά. Και είναι σπουδαίο ότι θα περπατήσετε με ρούχα του Άγγελου. Αλήθεια σας το λέω. Νιώθω πάρα πολύ ωραία και μακάρι να τα πάω καλά. Εδώ και πολύ καιρό, οι επιδείξεις μόδας δεν είναι μία απλή πασαρέλα. Έχουν σκηνογραφία, έχουν ειδικούς φωτισμούς. Όλα παίρνουν μέρος σε αυτό που θα συμβεί. Τώρα θα κάνουμε κάτι εντελώς διαφορετικό, το οποίο θα συζητήσουμε σε λίγο με ποιον. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας χορογράφος που γνωρίσατε πρόσφατα? Ο Τάσος είναι. Άκου χαρά. Καλώς. Γεια σας, παιδιά. Εγώ θεωρώ ότι αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να το δούμε και να το ξαναδούμε και να το ξαναδούμε μέχρι το τέλος. Πέρσι ότι σήμερα θα έχουν πιο πολλά, πιο δύσκολα πράγματα να κάνουν, διαφορετικά. Πολύ διαφορετικά. Αφήνουμε πίσω όλη τη σεξουαλικότητα και γίνομαστε όσο πιο ουδέτεροι γίνεται και όσο πιο γραμμικοί γίνεται. Εθέριες ωραίες υπάρξεις. Ναι. Όλα fluid. Είσαστε σε καλά χέρια, άρα σήμερα θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, ελπίζω, για όλες σας. Και το σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να ξεχάσετε ότι είσαστε σε μια δοκιμασία αποχώρησης, δυστυχώς, και πρέπει να είσαστε 100% συγκεντρωμένες σε ό,τι και να κάνετε σήμερα. Ξεκινάμε την πρόβα, βγαίνετε έξω, σας περιμένει Ζενεβιέβ, line up, πάμε. Έχω πολύ άγχος, είμαι σφιγμένη, πρέπει να το δουλέψω γιατί αλλιώς δεν θα τα πω καλά. Χαλαρώστε πρόσωπα, μην μπείτε σκιασμένες, γιατί θα σας κρίνουν. Σε πρέπει να είσαστε το αερικό που είπε ο Άγγελος. Πάμε. Έλα, Κάτια. Νάτι. Η πασαρέλα μας έχει μια κλίση προς τα κάτω. 4 σκολοπατάκια. Άλλα 5-6 βήματα. Στροφή και φυλάκια. Δεξιά και εξαφανίζεσαι. Είναι λίγο τύπου «γεια σας, μπήκα αυτή τη στιγμή, είμαι εγώ αυτή που είμαι, φοράω αυτό που φοράω και σας το δείχνω και φεύγω με μια κοφτή κίνηση». Πιο ανάλαφρη, Μανουέλα. Όχι πιο αργά, πιο ανάλαφρη. Έλα. Στο κέντρο περπατάμε, όχι αριστερά-δεξιά, στο κέντρο ακριβώς. Πολύ κουνιστά δεν πάει. Ναι, και μην κουνάς στους σκοφούς. Θα τρελαθώ. Άλλη για άλλη μια φορά θα τρελαθώ με την ελευθερία. Είναι απίστευτο. Λίγο το πρόσωπο σου φαίνεται θλιμμένο. Σχεδόν ταλαιπωρημένο, θα έλεγα. Ναι. Η χαρά της ζωής. Μπράτης. Μην κοιτάς αριστερά-δεξιά. Κοιτάς ευθεία μπροστά. Λίγο πιο γρήγορα, Ήλτα. Λίγο. Μπράβο, να κουνιέται το ρούχο. Εσύ φοράς μακρύ φόρεμα. Αν θέλεις το κρατάς με το ένα σου χέρι, γιατί δεν μπορείς να ανέβεις την κάλα. Στο κέντρο. Και όταν θα ανέβεις πάνω στο κέντρο, δεν θα αλλάξεις αριστερά-δεξιά. Μη φεύγεις από το κέντρο. Όχι θλιμμένα πρόσωπα. Ήρεμα, αλλά όχι θλιμμένα. Πρόσεχε αυτό που κάνεις με τον πηγούνι, βάζεις το λαιμό σου πολύ κάτω.
Και εδώ είναι που κλείνεις, ε. Και πώς περπατάει έτσι. Αυτό δεν είναι ωραίο περπάτημα για φινάλε. Αυτό είναι ένα πολύ κακό φινάλε. Να αναρωτιούνται όλοι, θα πέσει ή θα πέσει, όχι καθόλου. Είναι πολύ κακό φινάλε αυτό. Ναι. Και το φινάλε είναι πολύ σημαντικό, όπως και αρχίσει ένα σοου, δεν είναι αλήθεια. Βέβαια, το πρώτο και το τελευταίο είναι πολύ σημαντικά. Άρα, τελειώσαμε. Ναι. Τέλειο. Δεν ήξερα ότι η πασαρέλα που θα είχαμε, θα υπήρχε και αυτή η κατηφορική κλίση. Εκεί ήταν που τα έπαθα όλα, δηλαδή δεν είχα πάρει τον αέρα που παίρνω και γενικότερα με είχε πάρει λίγο από κάτω αυτό. Βρεθήκαμε τώρα στη σκηνή. Εγώ θα σας πω μόνο δύο λόγια για αυτήν την κολεξιόν που θα δείξετε και ποια είναι η ιδέα της. Λοιπόν, είναι εμπνευσμένη από το κίνημα Bauhaus, το πιο σημαντικό κίνημα του μοντερνισμού στην Ευρώπη, το οποίο συνέδεσε την υψηλή τέχνη με όλο το design. Η αρχή του Bauhaus λέει, μία από τις αρχές του λέει, ότι έχουμε μέγιστα αποτελέσματα με τα λιγότερα μέσα. Εγώ εμπνεύστηκα από τη δουλειά του Joseph Albers, ήταν ένας από τους πολύ σημαντικούς ζωγράφους και θεωρητικούς του χρώματος, ο οποίος δημιούργησε πάνω από 1000 έργα με το ίδιο format, δηλαδή όπου είναι τετράγωνα, μέσα σε τετράγωνο, μέσα σε τετράγωνο. Και είχε μια θεωρία που έλεγε ότι όταν βάλεις ένα χρώμα δίπλα σε ένα άλλο συγκεκριμένο, τα μάτια σου δημιουργούν μια παρέστηση με ένα τρίτο χρώμα που δεν υπάρχει. Τύπωσε αυτά τα έργα, τα ξαναδούλεψα σαν παλέτες από τον Albers και τα τύπωσε σε τεράστια μαντήλια, τα οποία τα τελείωσε μαντήλια και μετά έκοψα φορέματα μέσα τους που αν τα αποδομήσεις παραμένουν πάντα τετράγωνα. Ωραία και τα στρας και οι πέρλες και όλα αυτά, αλλά σαν το μήνυμα, το ξεκάθαρα χρώματα, ξεκάθαρες γραμμικές σχέδια, δεν υπάρχει. Οπότε εγώ σας αφήνω στα χέρια του Τάσου και θέλω να τον εμπιστευτείτε και ότι αυτό που θα κάνει ξέρει ακριβώς γιατί το κάνει και να κάνετε αυτό που σας ζητάει. Εγώ δεν θα είμαι εδώ, δεν το χρειάζομαι, έχω τον Τάσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, θα τα πούμε μετά. Καλή επιτυχία. Θα μας βάλουν και ένα εμφάνταστο τώρα με χορογραφία και εντάξει, θα σκάσουμε όλες. Γενικά στο χορό δεν έχουμε μόνο κινησιολογία, αλλά έχουμε και σχήματα. Τα σχήματα είναι πιο σημαντικά πολλές φορές, διότι όταν στηβάξεις πολλούς ανθρώπους σε κάποια σειρά ή σε κάποιο σχήμα, βλέπεις πολύ ωραία σχέδια. Και σήμερα έχουμε κάτι το οποίο πρέπει να δείξει έντονα τις διαγωνίους, τις γραμμές, αλλά και τις μεταβάσεις. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι πρέπει να περιμένουμε τη θέση μας και ξεκινάμε πάντα τη σωστή στιγμή. Μπορεί ένα βήμα να δημιουργήσει ένα λάθος σχήμα. Δηλαδή, όταν θέλουμε μια σωστή διαγώνιο, αν κάποιος ξεκινήσει μόνος του, έχει καταστρέψει όλη τη διαγώνιο. Ενώ είναι πάρα πολύ πιο ωραίο να είναι 4 άτομα στη σειρά και σιγά-σιγά να γίνει η διαγώνιος. Προσπαθούσαμε να δούμε τι θέλει να πει ο ποιητής. Σε παρακαλώ, Τάσο, δείξε μας τι πρέπει να κάνουμε. Μην μας τα λες, δεν καταλαβαίνουμε. Θέλουμε να παίρνουμε πόζες μέσα σε αυτό το φωτεινό κύκλο, οι οποίες να μην έχουν χέρια, να μην είναι κάτι χορευτικό έξτρα, αλλά πράγματα που το κορμί να σπάει ελαφρά και να γυρνάει σε διάφορες πλευρές. Όλα αυτά που να έχουν διάθεση προς τα πάνω, ακόμα και να γυρίσετε πλάτη, με πολύ αργά steps. Αν λοιπόν ξεκινήσουν δύο πρώτες, την ίδια ώρα και εσείς ξεκινήσετε. Πάμε, φεύγετε. Τέλεια. Ακριβώς. Ξεκίνα και μένετε για λίγο εκεί. Κινησιολογία. Αργά πράγματα με το σώμα σας. Δεύτερο. Τρίτο. Στοπ. Έλα εδώ εσύ μπροστά. Ποια θα ήταν η θέση σου βλέποντας αυτό το σχήμα? Αυτό είναι αντίληψη. Κατάλαβες ακριβώς τι κάνουμε. Κάνουμε μια ωραία διαγώνιο. Η χορογραφία δεν ήταν τόσο δύσκολη. Ουσιαστικά έπρεπε να θυμόμαστε τις θέσεις μας και να κάνουμε εμείς δική μας κινησιολογία έτσι λίγο αέρι. Ξεκίνα πρώτη. Ξεκίνα δεύτερη. Περίμενε. Τώρα. Πάμε. Στοπ. Το λάθος σου ποιο ήταν τώρα, το καταλαβες? Κοιτάγες κάτω. Η χορογραφία του Τάσου μου άρεσε πάρα πολύ. Τη θεωρώ πολύ smooth, πολύ αέρινη, πολύ μαλακή. Νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα με τα ρούχα του κ. Πράτη. Κορίτσια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν κάναμε τίποτα το πολύ πολύ έξτρα. Το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει
να βάζετε στον εαυτό σας και στο μυαλό σας συνέχεια νέα χαρακτηριστικά και να τα πυροδοτείτε με νέες εμπειρίες και κυριότερα να παίρνετε και να λαμβάνετε την ενέργεια από αυτό που σας μιλάει. Και νομίζω ότι το έχουμε γενικά αυτό μεταξύ μας, σωστά. Και ήταν πολύ πολύ καλά σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω, έχω αγχωθεί. Έλα, Σουζάννα μου, έλα, κορίτσι μου, έλα. Και τώρα βγαίνω εγώ. You wanna be on top. You wanna be on top. You wanna be on top. Λίγο πριν βγούμε για το show, πάμε να κάνουμε make-up και μαλλιά. Τι γίνεται, κορίτσια? Καλά. Ο σχεδιαστής μας θέλει διάφανες βάσεις. Έτσι κι αλλιώς είναι ελάχιστα τα κορίτσια που χρειάζονται βάσεις. Αυτό είναι αλήθεια μεγάλη. Όπως είπε ο κύριος Μπράτης, όντως αλαβάστρινα, φρέσκα, κορίτσια. Ήσαι που θα χτενίσω λίγο τα φρύδια, αν χρειαστεί κάτι να συμπληρώσουμε. Λίγο μάσκαρα. Θα γυρίσουμε τις λεωφαρίδες με μάσκαρα ρίζα-ρίζα, να μην κάνει πολλά τέτοια, όσο νιούτ είναι. Δεν θέλει πολύ έντονη τη μάσκαρα. Και ένα ωραίο κραγιόν. Και θα δουλέψουμε λίγο με φως ψηλά στα ζυγωματικά. Λίγο έξτρα φως. Χαίρομαι πάρα πολύ που λαμβάνω μέρος σε όλη αυτή τη μαγική εμπειρία. Είναι πολύ καλύτερα από ό,τι φανταζόμουν ποτέ. Ο στρατηγός σήμερα έχει να κάνει πολύ sleek, καθαρά, μπαλετικά, χαμηλά κοτσάκια. Κούκλες. Εδώ έχει κάνει λίγο χωρίστερα μπροστά, το βλέπετε. Όλα από τη μία μεριά πρέπει να πάνε εκεί. Πρέπει να έρθει. Είναι ανοιγίδες, όχι χωρίστερα. Πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση. Είναι κάτι τόσο ωραίο και πραγματικά θέλω να το πετύχω όσο καλύτερα μπορώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ τα make-up και τα μαλλιά που επέλεξε και τους Μπράτς να μας κάνουν. Είναι σε φυσικούς τόνους και αποχρώσεις, οπότε ταιριάζει άψογα με το στάιλ μας. Ήρθε η ώρα να σας συστήσω την πρεμιέρ του ατελιέ μου, δηλαδή την πρώτη μοδίστρα, η οποία ήταν και η πρώτη μοδίστρα που με εμπιστεύτηκε και πίστεψε σε αυτό που ήθελα να κάνω. Για όσοι δεν κατάλαβαν την ομοιότητα, πρόκειται για τη μαμά μου. Την κυρία Έλλη, ή την Έλλη, σκέτο, φτιάχνει πάντα τα πιο δύσκολα ρούχα όλων των κολεξιών και είναι πάντα αυτά που είναι τα πιο συναισθηματικά. Αφού με βάζω, το κάνω. Αφού μου λες πρέπει να το φτιάξω, το φτιάχνω. Η μαμά, ό,τι και να κάνει το παιδί, περήφανη είναι. Δεν είναι καμία μαμά να μην είναι περήφανη για το παιδί, είτε σου αλίμονο. Ναι, αλλά όταν ήμουν μικρός, μαζί με τον παππού, τον μπαμπά σου, και έλεγε ο παππούς, Άγγελε, τι κάνεις εδώ, πρέπει να πας στο Παρίσι, εκείνη η μόδα. Και σου λέω, εγώ θα πάω στο Παρίσι, θα είμαι 20 χρονών, θα πάω στο Παρίσι, 7. Και μου έλεγες, τι έλεγες με τον μπαμπά. Θα πας. Θα πας, βεβαίως, δεν τον σταματάγαμε για τίποτα. Γύρισε πίσω. Να πούμε ότι αυτή την κολλήψη που κάναμε, αυτή το Bauhaus με τα μαντήλια, ειδικά για το GNTM, την κάναμε μόνο οι δυο μας. Ναι, και δεν επιτρέψαμε σε κανέναν άλλο να μπει μέσα, για να είναι πιο συναισθηματικό και να είναι ελεγχόμενο με το δικό μας το ρυθμό. Ναι, αυτά τα κάναμε. Γι' αυτό το κάναμε τόσους πολλούς μήνες. Πόσες φορές έχεις πει να παραιτηθείς? Πάρα πολλές φορές. Αλλά μου αρέσει πάλι και συνεχίζω. Αφού είσαι το παιδί μου, πρέπει να τα γίνει. Ναι, αλλά σ' αρέσει όμως η δουλειά σου. Καλά, εντάξει. Από πόσο χρόνο έμαθες να ράβεις? Από 12. Στα 12 ερχόντουσαν οι πελάτες και σε εμπιστευόντουσαν και τους έραβες ρούχα από την αρχή. Όλο το χωριό έρχονταν σε μένα. Έλα. Έλα, κορίτσια, line-up. Κάτια, Εμμανουέλα, Μαρίνα. Νιώθω έξαψη, νιώθω αγωνία. Ζημίνα, θέλω να μπω Άννα και να περπατήσω πανέμορφα και να τα απολαύσω όσο γίνεται περισσότερο. Άννα Μαρία, Ήλτα, Μαρτίνα, Κέισι, Κωνσταντίνα, Σπυρούλα, Χαρά, Μαρία, Όλγα και Σουζάνα. Οκ.
κυριαρχεί ένα άγχος, αν θα τα πάμε καλά, να μην σκοντάψουμε, να μην πέσουμε. Θέλω να νιώσετε υπέροχα, μη σκέφτεστε τίποτα, δεν μπορείτε να ελέγξετε κάτι, μόνο τον εαυτό σας και το περπάτημά σας. Έχω μια αγωνία να δω τι θα γίνει. Έχω αγωνία να δω. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, ψύχρεμες, ηρεμία. Είμαστε έτοιμοι. Muppet Show. Τι ωραία. Πρώτη φορά θα δω επίδειξή μου. Δεν είναι τέλειο. Δεν ξέρω, έχω αγχωθεί. Από πού θα βγουν, θα πεις κάτι τουλάχιστον να περίμενα από πού θα βγουνε. Θα μου πεις, όχι. Θα δεις, θα βγουν από την πίσω πόρτα. Να το. Έλα. Είναι η σειρά Blue, ε. Ναι, είναι η σειρά Blue και έβαλε την Κάτια πρώτη. Υπέροχη σειρά Blue και έβαλε το σωστό κορίτσι για αυτή τη σειρά. Νιώθω το ρούχο να χαϊδεύει όλο μου το κορμί. Αγαπώ αυτή τη δουλειά, την αγαπώ πάρα πολύ. Και η Μανουέλα. Ρά είναι, ε. Παιδί. Κάτια, you did it, my girl. Πάμε. Ξεκινάω, περπατάω και νιώθω τόσο μαγικά. Ένιωθα τόσο ήρεμη, έτσι πιο γαλήνια. Ένιωθα ότι με εκφράζει αυτό που φοράω και το χαιρόμουν. Πάρα πολύ. Ωραίο look αυτό, τέλειο, ε. Αυτό το παντελόνι συγκλονιστικό. Βραδινή φούστα με t-shirt. Wow. Η ελευθερία περπατάς συγκλονιστικά. Το απόλυσα τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Πλάκα κάνεις. Αυτά είναι μπλου σειρά. Ναι. Τα θέλω όλα. Μια εκτοσούλα να παίξεις, παρακαλώ. Δεν χρειάζεσαι εκτός με αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Τέλειο. Όταν μπήκα μέσα στην αίθουσα για την πασαρέλα, δεν είδα κανέναν. Νομίζω ότι υπάρχει απλά μία κάμερα και τίποτα άλλο. Μετά το κατάλαβα ότι ήταν και οι κριτές. Το πράτη γκέρλ είναι αυτό. Πόπο, μου αρέσει πάρα πολύ η Άννα Μαρία στην πασαρέλα. Το σηκώμψε ο κορίτσι που είναι η Άννα Μαρία. Πολύ. Θα κάνει πολύ ωραία σήμερα. Και η Γλίτα περπατάει πολύ, πολύ ωραία. Πολύ. Έχει αυτό το weirdness το ωραίο. Unique. Wow, εντάξει. Αν δεν βάλεις τα μάξι στη Μαρτίνα, σε ποιο θα τα βάλεις. Στη Μαρτίνα και στη Σουζάννα. Εννοείται, σε αυτές τα βάλα. Άστο, πρέπει να πέφτει. Ωραία άκρα, ωραία πλάι. Πολύ sick. Πάρα πολύ sick. Κοίτα τι όμορφο που είναι η Κέιση. Δεν το πιστεύω ότι είναι η Κέιση, νομίζω ότι είναι άλλος άνθρωπος. Και καθόλου σεξι, ε. Πολύ κομψή. Κούκλα, υπέροχη. Όταν με ναι, χαρούμενη, εγώ εκεί πέρα χαροπηδάω, αλλά όντως το έγιωσα, το έγιωσα πάρα πολύ. Τώρα περπατάτε στην άμμο, βυθίζεστε στο νερό. Ένιωθα 10 βλέμματα πάνω μου. Μπορεί η αίθουσα να ήταν άδεια. Εγώ την ένιωθα γεμάτη και ότι αυτή η αίθουσα ήταν γεμάτη και με κοιτούσε. Εγώ θα ήθελα να στεγνώσει λίγο η Κωνσταντίνα. Ωραία που περνάει. Περπατάω και δεν σκέφτομαι τίποτα. Το απολαμβάνω. Απλά νιώθω υπέροχα που βρίσκομαι εκεί πέρα. Έχει άγχος η χαρά.
Νομίζω αγχώθηκε τώρα. Πριν τα πήγαινε καλύτερα. Καλά, η Μαρία είναι είδωλο. Ναι. Και τι ωραία που είναι με φόρεμα. Τι ρούχο είναι αυτό. Πω, Άγγελε, τι πατρών καταπληκτικά είναι αυτά. Φοβήθηκε λίγο τα σκαλιά η Μαρία, ε. Έλα. Μπράβο. Και τώρα βγαίνω εγώ. Πολύ σύγχρονη η Όλγα, ε. Όλα τέλεια. Έλα, Σουζάννα μου, έλα, Σουζάννα μου, έλα, Σουζάννα μου, έλα, κορίτσι μου, έλα. Την περίμενε για πιο grand finale. Αλλά τι ωραία σειρά είναι αυτή. Σας ευχαριστώ, Βίκυ. Τα πήγαν πολύ καλά. Τα πήγαν πολύ καλά. Πολύ ωραίο το σοου. Τα κορίτσια μας εντάξει είναι τέλεια. Είδα λίγο άψυχο. Εγώ συμφωνώ με την Ελλάδα. Λίγο άψυχο. Δηλαδή συγκεκριμένα τα γαζέλα. Τόση λίγο παραπάνω. Ήταν κάποιες που δεν τα πήγαν πολύ καλά. Εντάξει, σε γενικές γραμμές όμως ήταν πολύ ωραίο σοου. Μία-δύο. Μία-δύο, όχι παραπάνω. Μία-δύο δεν τα πήγαν πολύ καλά. Δεν έγινε και τίποτα δραματικό πάντως. Όχι, βεβαίως και όχι. Απλά ήταν αυτές οι μία-δύο που θέλαμε να κάνουν λίγο. Αυτό που έλεγε η Έλληνα πριν, λίγο σφίξιμο. Μπορεί να το κάνουν τώρα. Τώρα τι θα δούμε. Έκπληξη. Εγώ πάντως έχω διακρίνει λίγο φόβο σε κάποιες. Και λίγο κράτημα. Σε σχέση με αυτά που τους είπαμε και πριν. Να ξέρετε. Να αφαιθούν λίγο. Αλήθεια το λέω, δεν το λέω τίποτα. Μαζί σου. Είναι κάποια κορίτσια εμπειρία. Είναι κάποια κορίτσια εμπειρία. Δεν έχουμε εμπειρία, δηλαδή είναι εντάξει. Δεν είναι μόνο θέμα εμπειρία. Εντάξει, κάποια κορίτσια είναι πολύ κουμπωμένα. Έχουμε προχωρήσει, έχουμε κάνει τόσες δοκιμασίες, έχει περάσει τόσος καιρός. Δηλαδή. Κάποια στιγμή πρέπει να αφαιθείς. Αυτή ήταν η οικονομική σειρά, η Blue. Ναι, ναι. Και τώρα θα δούμε την signature σειρά. Την ακριβή σειρά. Τέλεια. Καμιά κοπέλα δεν είναι σίγουρη για τον εαυτό της και όποια και να ρωτήσεις, πιστεύει ότι θα είναι αυτή η προτινόμενη προς αποχώρηση. Δεν μπορείς να συνεχίζεις να είσαι έτσι. Χάλια. Κουραστήκαμε. Δεν ξέρω τι κάνεις εδώ. Έφε! Έφε! You want to be on top. You want to be on top. You want to be on top. Πρέπει να βγει το φόρμα και να ξαμπεί. Έλα λίγο εδώ. Δόξα τω Θεώ, αλλάξαμε όλες γρήγορα ρούχα, ήμασταν έτοιμες στην ώρα μας. Και βγαίνουμε για τη χορογραφία. Thank you.
τώρα. Το ζούσα. Ήθελα να τα πάω πάρα πολύ καλά και νομίζω το κατάφερα. Ένιωθα ότι ήμασταν όλα τα στοιχεία. Δηλαδή, ήμασταν αέρας, νερό, φωτιά. Έχουμε μείνει άφωνοι. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Μου συγκινήθηκα κι εγώ τώρα. Αγγέλη, μπράβο, σου σηκώθηκε τρίχα μου, στο λέω πραγματικά. Είμαι πολύ περήφανη για σένα. Το νιώσαν αυτή τη φορά. Κανείς δεν ράβησε για σένα σε αυτή τη χώρα. Κανείς δεν κόφησε και εμένα, θες να πεις. Αυτό εννοώ, δεν τα κάνει κανείς σαν και εσένα. Είναι τόσο πολύ ξεχωριστά τα ρούχα σου. Όταν τα βλέπεις, είναι ο άγγελος. Έλα, βρε Σουζάννα. Πόσο Ελλάδα όμως, ε. Η Κέισι, wow. Δεν μπορεί να αλλάξει ρόλο. Λοιπόν, τα μόνο τα κούνια που άκουσαν τη Σουζάννα. Αγγέλε, έχω πει να τριχιάσει πραγματικά. Είναι ονειρεμένο. Το βλέμμα. Ότο, ναι. Καλά, γενικά στα σύμβουλα ήταν πολύ όμορφες. Πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Μπράβο σου, Άγγελε. Είμαι πολύ περήφανη. Μπράβο. Του είναι πάντα πίσω. Ναι, άρα υπέροχο. Πρώτη φορά τα ζει όλα. Τα κορίτσια. Και τα κορίτσια βέβαια. Λέει, εντάξει, βρε, Άγγελε, και εσύ. Υπέροχη θέλανε ιδέα. Θέλανε το μπράτι τους για να συνέλθουν. Άγγελε, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε περήφανοι συνάδελφοι και φίλοι. Όλοι. Συνεργάτες. Στο έγκλημα.
συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ήταν μία από τις καλύτερες στιγμές της βραδιάς. Και ήμουν έτοιμη να κλάψω. Είχα συγκινηθεί πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό, όλη αυτή η δουλειά. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ηθοποιία και το να είσαι σε μια σκηνή ενός τέτοιου χώρου και απλά να ανοίγει αυτή η αυλαία μπροστά σε αυτή η βελούδινη κουρτίνα και να έχεις τους κριτές γύρω σου να σε χειροκροτούν, τα φώτα πάνω σου. Είναι το κάτι περίγραπτο για μένα. Μπράβο, Αγγελέ! Κουκλάρες! Μπράβο! Ήταν πάρα πολύ ωραίο συνέστημα και είδα και τον κύριο Μπράτη που ήταν ευχαριστημένος, οπότε χάρηκα διπλά. Βγήκε ανέλπιστα καλά, οπότε όταν βγήκαμε έξω αρχίσαμε να ουρλιάζουμε πραγματικά. Έχουμε meeting. Έχουμε meeting. Πάμε. Meeting. Κοκτέιλ πρέπει να έχουμε τώρα. Κοκτέιλ meeting. Να είστε καλοί. Θα είμαστε. Εγώ στο υπόσχομαι. Είμαστε πάρα πολύ καλοί. Είσαι εσύ εδώ, δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι, το ξέρω, απλά σας το λέω τώρα να είστε πιο καλοί. Εντάξει. Σήμερα αν γίνεται. Πάμε. Εφόσον κάναμε τη χορογραφία λάνθαστα, πιστεύω μας αξίζει ποτό στο Βέρτι. Κορίτσια! Δεν υδρώνετε, δεν αυγάζετε παπούτσια, δεν αλλάζουμε τίποτα. Τώρα ξεκινάει η φωτογράφηση. Όλη αυτή την καλή ενέργεια, όλη αυτή την καλή επιτυχία, όλο αυτό το που ζήσαμε, μπροστά στο φακό, γιατί μετά πάμε για αποχώρηση. Φοβόμασταν πάρα πολύ ότι θα έχει συνέχεια αυτή η βραδιά και το ακούσαμε. Ότι έχουμε και μία φωτογράφηση. Γιατί το GNTM φέτος παίζεται αλλιώς. Τα κάναμε όλα πάντως, έτσι, χορευτικό. Το λέγαμε, το λέγαμε, το πιστεύουμε. Σας το έλεγα, φωτογράφηση. 3-1. 3-1. Δεν νομίζω ότι... Γι' αυτό λέγανε μόνο GNTM. Γι' αυτό λέγανε ότι θέλει 3 μέρες κανονικά αυτό που κάνουμε εμείς και εμείς θα το κάνουμε μόνο σε 3 ώρες. Γιατί ήταν 3 στάδια. Πασαρέλα, χορευτικό και φωτογράφηση αποχώρησης. Ανούλα, βγάλε το βαντάζ σου, κουκλίτσα μου. Κορίτσια, γυρίστε να σας βγάλω μία. Έλα, μαζευτείτε. Όλες, σας θέλω όλες, γιατί μία θα φύγει. Δεν τι να κάνω, είναι το παιχνίδι. Πείτε, έλα εδώ. Πείτε, GNTM. GNTM. Παιδιά, μην παραγνωριζόμαστε, επειδή τώρα πέρασα καλά. Όλοι δεν καθόμαστε, ή κάτι κάθεται. Πολύ ωραία το φόρμα σου. Μ' αρέσει πάρα μου πάρα πολύ πλάτη. Και πλάτη. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ έπρεπε να σας χειροκροτάω. Σήμερα χειροκροτάτε εσείς. Λοιπόν, για μένα ο κοινός παρονομαστής σας σήμερα ήταν η αρμονία. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλες σας. Αλήθεια. Μέσα από την καρδιά μου, ναι. Ευχαριστούμε. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, προφανώς. Μετά τα 2 υπέροχα shows αυτά που κάνατε, έχετε και μία φωτογράφηση. Εκείνη την ώρα είχα τόση υπερένταση που ήθελα να κάνω κι άλλα πράγματα. Και ευτυχώς ήρθε και η φωτογράφηση. Έχετε 3 κλικ κάθε μία. Να αναδείξετε το ρούχο. Τι να κάνω σε 3 κλικ. 3 κλικ δεν μπορείς να βγάλεις ούτε selfie. Άννα! Ναι. Το αβαντάζ σου. Δεν ξέρω. Θεώρησες ότι το ξεχάσαμε. Όχι. Ωραία. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να είναι. Οπότε θα έχει να κάνουμε τον χρόνο. Με τα κλικ. Σήμερα το αβαντάζ σου. Εγώ το θεωρώ το πιο πολύτιμο. Ό,τι και να γίνει, έχεις ασυλία. Oh!
Και μια εξωτερική. Μια εξωτερική. Τι κάνει ο παιδί. Αυτό είναι. Ασυλία, θέλω κι εγώ. Ήταν το πιο ωραίο αβαντάζ για μένα. Το πιο ωραίο. Την ξύνησε λίγο, γιατί δεν μπόρεσε έτσι να ψιλοεκδικηθεί και κάποια πράγματα που ήθελε. Τα είπατε, τα συμφωνήσατε. Χαρικές. Ναι, πάρα πολύ. Τη γλιτώσανε κατά κάποιο τρόπο και γι' αυτό έδειξαν τόσο μεγάλο ενθουσιασμό, γιατί κατά τη διάρκεια της ημέρας με είχαν ρωτήσει όλες οι κοπέλες πάνω από 5-6 φορές για το τι θα είναι το αβαντάζ μου και συνέχεια με ρωτούσαν και με ξαναρωτούσαν για το τι θα κάνω με το αβαντάζ μου. Ωραία, θα έρθει τώρα ο Άγγελος να μας δείξει την κατεύθυνση, τι ακριβώς θέλει με τα ρούχα του να κάνετε. Άγγελέ μας. Συγκινημένος, ε. Τα καταφέρατε. Τώρα συγκινήθηκα κι εγώ σήμερα. Ωραία, συγγνώμη λίγο, σας αφήνω να σας πει τι ακριβώς θέλει. Εγώ σας περιμένω backstage στις Κουίντες, ναι. Ναι. Λοιπόν, κορίτσια, ξέρετε ότι έχουμε τη φωτογράφηση τώρα. Ελπίζω τόση ώρα που είχατε και όλα αυτά τα ωραία πράγματα και τις κινήσεις πάνω στη σκηνή, να είχατε παρατηρήσει το ρούχα σας, ποια είναι η κίνησή του, ποιες είναι οι ωραίες του μεριές. Όλες είναι ωραίες, αλλά ποια νομίζετε ότι είναι η πιο σημαντική που πρέπει να δειχτεί. Έχετε 3 κλικ μόνο, οπότε οι πόζες σας θα αλλάξουν και 3. Μην κάνετε την ίδια πόζα 3 φορές. Χρησιμοποιήστε το. Βρείτε τι, stop, κλικ. Το να έχεις να κάνεις με το ρούχο του κ. Μπράτη σαχώνει και λίγο παραπάνω. Είναι και 3 κλικ που δεν έχεις χρόνο για πολλά. Και πιστεύω ότι είμαστε λίγο όλα σαχωμένα για αυτό το κομμάτι. Σήμερα έχουμε έναν νέο καλλιτέχνη, έναν νέο φωτογράφο από τη Θεσσαλονίκη, τον Κώστα Σάπη, πάρα πολύ ταλαντούχο, έναν κατάλληλο άνθρωπο για να φωτογραφίσει νέο κουτσιούρ. Κώστα. Τον ξέρω, έχω ξαναδουλέψει μαζί του. Είναι πολύ καλός επαγγελματίας και αντικατοπτρίζει αυτό το minimal στυλ και το απλό που θέλει ο κύριος Μπράτης. Καλησπέρα, κορίτσια. Εγώ είμαι ο Κώστας. Το σημερινό κόνσεπτ θα είμαστε μαζί. Σας θέλω πολύ χαλαρές, πολύ χωρίς άγχος, για να αναδείξουμε όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται τις δημιουργίες του κύριου Μπράτη. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Πάμε. Την Ανούλα. Το outside. Ριξούλα σήμερα. Έχω ριξούλα, ναι. Δύο βαντάζ συνεχόμενα, το outsider. Εγώ δεν είχα outsider. Από τις FF πιστεύω ότι ήταν η πρώτη που θα έπρεπε να έχει φύγει εδώ καιρό. Πιστεύω ότι κάθια το ζήλεψε αυτό το βαντάζ. Έσκασε. Γιατί γυρνάει σε μήνα και τη λέει, ξέρω εγώ. Μπράβο, μπράβο, και γυρνάει και λέω. Με το ζόρι βγήκε η φωνή από το στόμα της. Με το ζόρι. Συγγνώμη, και προχθές που πήρε την καλύτερη φωτογραφία γύρισε με. Και την κοίταξε. Δεν χάρηκε. Και δεν τη βάλανε καν δεύτερη, τη βάλανε τρίτη μετά την ημέρα. Φαίνεται. Μα και μεταξύ τους έχουν ανταγωνισμό και το βλέπουμε. Είναι το καλύτερο αβαντάζ που έχει πάρει ποτέ νικήτρια. Μπράβο. Μπαίνεις δηλαδή με άλλη ψυχολογία τώρα μέσα, έτσι. Ναι, εννοείται. Ό,τι και να κάνω, γεια σας. Συγκριτικά με τα υπόλοιπα, αυτό είναι όντως αβαντάζ. Τα υπόλοιπα είναι σατιναρίες. Ναι, όλες περιμέναμε ποιες θα επιλέξει και τελικά βγαίνει αυτό. Καλά, εξ αρχής ουσιαστικά σαν κόνσεπτ το έχουν φτιάξει με 3 κλικ. Τι θα κάνανε, ένα κλικ να έχει κάθε κοπέλα. Μπορεί. Μπορεί να έλεγε. Επέλεξε μια κοπέλα να κάνει ένα κλικ. Να έχει ένα κλικ. Ναι, όντως. Μήπως προφυλάσσουν εμάς τελικά. Εμάς τι. Απ' τα νύχια της. Όλες οι κοπέλες σχολιάσαν ότι είναι το καλύτερο αβαντάζ. Αλλά προσωπικά για μένα, άμα το αβαντάζ που σου δίνεται δεν έχει μια. Δεν φέρνει σε μια πιο μειονεκτική θέση κάποιες άλλες κοπέλες ή εσένα σε πλεονεκτική θέση από άποψη στρατηγικής, φαίνεται λίγο αδιάφορο. Το να πάρω μια ασυλία δεν μου δίνει το. Σας πέντσει την θέληση να καταφέρω ένα κλικ, να έχω να παλέψω για κάτι σήμερα. Έχω ασυλία, ναι, οκ, okay, μπορώ απλά να πάω να ποζάρω έτσι. Τι είναι αυτά που τα πετάνε? Δεν είναι τούλια, δεν είναι τούρτες, είναι αρχιτεκτονική. Όλο αυτό που κάνει πίσω, που είναι σαν μπλούζα με φούστα, είναι αυτό. Μπράβο σου, γεια. Μέχρι τώρα μου έχουν χαλάσει όλα τα κορίτσια μια υπέροχη μέρα. Δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι καλύτερο. Μητρία κλικ, πας να παλέψεις η φωτογραφία αποχώρησης. Θα σου πω stop και ξεκινάμε, οκ. Θα πεις εσύ stop.
You wanna be on top. You wanna be on top. Κάτια. Φακός, φλάς, φωτογραφία. Πάμε. Γεια σας. Γεια σου, Κάτια. Γεια σου, Κάτια. Θεωρώ σωστό ότι πρέπει να κάνω ένα βήμα για να πάρει αέρα το ρούχο, επανειλημμένα επί τρεις φορές, για να τελειοποιήσω την πόζα μου. Μία πόζα ουσιαστικά για τρία κλικ. Ένα. Μπράβο. Πολύ ωραία. Τελείωσε, αυτό ήτανε. Έκανες την ίδια πόζα τρεις φορές. Ωραία. Οκ. Okay. Επιλογή σου. Θα μου σπαθάς. Ένα, δύο, τρία, τελειώνει κάποια. Πήρα αυτό, πήγε safe. Πήγα safe, με την κίνηση βέβαια safe. Για να βγάλω μία πόζα καλά, μέτρη. Ασφαλή. Ναι, ακριβώς, ασφαλή. Το είδα. Έτοιμη. Ναι. Ένα χασμούρμα περισσότερο ρε διαρκεί. Μαρίνα. Μαρίνα, πού. Έχεις παρατηρήσει το φόρεμά σου, έτσι, δεν έχει μόνο μπροστά. Ναι. Οκ, ευχαριστούμε. Κι εγώ. Δεν το σχολίασε καν. Δεν άκουσα τίποτα. Κούνησε το κεφάλι του. Έσκυψα το κεφάλι και έφυγα κι εγώ. Θα πρέπει να κάτσεις στο πλάι εντελώς να κάνει αυτό. Κάτσεις πίσω μου. Δεν θα βλέπεις ένα συγκλονιστικό σχήμα. Τι είναι αυτά που τα πετάνε. Τώρα δεν μπορώ, θα το πω όμως. Δηλαδή, με εκνευρίζει πάρα πολύ να πιάνω τα ρούχα και να τα πετάνε. Πάμε το επόμενο κορίτσι, είναι η Ελευθερία. Θέλω να το δω. Κάτσε, Ελευθερία, το παιδί θα βλέπω. Γεια σου, Ελευθερία. Έλα, τώρα είσαι στο δωμάτιό σου. Εξελοθρεύσει και το δικό σου δωμάτιο. Για πότε θα σου φέρω πακέτο, δεν ξέρει. Εμείς τη διώξαμε. Θα ξανάρθουμε. Καθαρίσει. Θα ανοίξει την πόρτα μόνη τη. Τρία κλικ ήταν μπροστά το φόρεμά σου. Όλο αυτό που κάνει πίσω, που είναι σαν μπλούζα με φούστα, που έχει ένα συγκλονιστικό προφίλ. Έχω χτίσει τα πάντα με προφίλ. Είναι αυτό. Έχει πιο δυνατό. Yeah. Τι είναι αυτό τώρα. Πίστευα ότι ήταν πολύ πιο ωραίο το αποτέλεσμα που δεν χρειάζεται. Ναι, καλά, δεν χρειάζεται πανικό. Δηλαδή, δεν θα έχω τη λήψη όμως. Δεν θα κρυθείτε μόνο από τη φωτογραφία αυτή. Είναι όλο το σύνολό σας στο σημερινό. Εγώ νομίζω από αυτό που είδα σήμερα, μάλλον δεν είμαι Brad Girl, δεν ξέρω. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να με χρησιμοποιήσει για κάποια καμπάνια του ή οτιδήποτε. Κορίτσια, σας παρακαλώ, ακούστε με όλες. Τα ρούχα έχουν όγκους, έχουν σχήμα, έχουν πτυχές. Δεν χρειάζεται τα χεράκια σας να τα πετάνε. Δεν είναι τούλια, δεν είναι τούρτες, είναι αρχιτεκτονική. Μη μου κλάψεις τώρα πάλι. Δεν θέλω ζωή μου. Δεν θέλω να μου κλάψεις, παρακαλώ. Πες, κρατιά. Πες, ναι. Σημαίνει, είσαι έτοιμη. Δεν ξέρω, ας μην να κάνει κάτι. Αυτό λέω, είναι το μόνο πράγμα που λέω στον εαυτό μου. Κάνε κάτι. Ένα, δύο, τρία. Το καταλαβαίνω από το βλέμμα του κύριου Μπράτζα. Δεν το, τι δεν το πιστεύω. Θα τα πάμε στα πιο περίπλοκα καλά, από ό,τι φαίνεται. Βαρέθηκα να βλέπω την Κωνσταντίνα και την Ήλτα να κάνουν πόζες και λέω ότι βρέξει να κατεβάσει. Είμαι τόσο περήφανη για τον εαυτό μου που το κατάφερα όλο αυτό, που δεν με απασχολεί ποσός. Σε μένα το βλέμμα πολύ ωραίο ήταν. Hello. Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Δεν τον είδα πολύ ευχαριστημένο. Όχι. Έχεις σκεφτεί τι θα κάνεις? Ναι, θα κάνω μία πόση από μπροστά και δύο από πίσω. Ένα, δύο, τρία. Αυτό που με δυσκολεύει περισσότερο να καταλάβω είναι αν η έκφρασή μου βγήκε σωστή. Γιατί τις πόσες μου τις είδα, τις είχα μελετήσει, οπότε ήμουν σίγουρη για αυτές. Δεν είσαι έτοιμη? Ναι. Ξέρεις, έκανα το σωστό, έκανα το λάθος, δηλαδή έχει φύγει
θα μην υπήρχε αυτό το κλικ. Δεν ξέρω. Έτοιμη να πάρεις το Όσκαρ σου. Ξέρεις ποιον θα ευχαριστήσεις. Ωραία. Έχω σκεφτεί ήδη τις πόζες μου. 1, 2, 3. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Γεια σας, αντίο. 1, 2, 3. Πιστεύω ότι τα έχω καταφέρει. Έχω κάνει μια καλή πασαρέλα, έχω κάνει μια ωραία χορογραφία. Ευελπιστώ ότι θα έχω και πολύ ωραία φωτογραφία και δεν με σταματάει τίποτα. Μα είναι πολύ περίεργη η έκφρασή του. Δεν του αρέσει τίποτα, έχω κατάλαβα από στιγμές. Γεια σου, Κέιζη. Έχεις νιώσει το ρούχο, έχεις καταλάβει τι συμβαίνει και πού. Πιστεύω πως ναι. Πάμε. Ξεκινάω πρώτο, χάλιο. 1, 2, 3. Δεύτερο, χάλιο. Τρίτο, δεν απάντησε καν και είπε, Κωνσταντίνα, έλα εδώ. Κωνσταντίνα. Τι, με τρία κλικ. Πας να παλέψεις η φωτογραφία αποχώρησης. Δεν έχει κάνει το πίσω μου. Φούλ έχει, δεν. Τι. Έχει αυτό το ντραπέ, αγάπη μου. Εγώ έδωσα. Δεν είναι που λέμε κλασικό ρούχο. Ναι, αλλά το μπροστά δεν είναι, νομίζω είναι πιο ωραίο, πιο κομψό. Ναι, αλλά όταν έχεις περίτεχνο σχέδιο και μπροστά και πίσω, δείχνεις και τα δύο. Κωνσταντίνα, μέχρι τώρα μου έχουν χαλάσει όλα τα κορίτσια μια υπέροχη μέρα. Θα προσπαθήσω να σας τη φτιάξω. Να μην προσπαθήσεις, σταματήστε να προσπαθείτε. Έχετε χάσει το mood. Ό,τι νιώσετε πάνω στην πασαρέλα, ήσασταν υπέροχοι σε αυτή τη χορογραφία και τώρα ξαφνικά. Πάει όλο. Έχετε γυρίσει στο σπίτι και κάνετε πόζο σε καθρέφτη για τη Σούπερ Κατερίνα το 85. Συνέλθετε. Πάμε. Πάμε και για το τελευταίο. Ελπίζω τουλάχιστον να έχει βγει μια ωραία γεωμετρία από πίσω και ελπίζω να έχουν διαλέξει την τελευταία μου πόζα. Εκλιπαρώ και παρακαλώ. Πάμε. Τα ρούχα δεν είναι λεπτοδουλειά, δεν θέλουν πιο πολύ κόπο ή το απλό, είναι πάντα το πιο δύσκολο. Πρέπει τα πορτέ είναι, ναι, είναι τουαλέτα στο μπράτι. Ναι, με τρεις λήψεις πώς να πετύχεις κάτι. Αυτό είναι τώρα το η ουσία, ότι ξέρεις τι φοράς και το να δεικνύεις, μωρό μου, έτσι είναι επαγγελματίες. Χαρά, θα μου προσφέρεις λίγη χαρά, σε παρακαλώ, το σημάδι σου είναι εκεί. Α, συγγνώμη, θα προσπαθήσω. Βέβαια με την προσπάθεια τι έχετε πάθει σήμερα. Είπαμε να μην προσπαθείτε για μια μέρα, να σταματήσετε τις προσπάθειες. Να νιώθετε συναισθήματα θέλω. Ο κύριος Μπράτης μου ζήτησε χαρά και θέλω πάρα πολύ να του δώσω, αλλά δεν ξέρω πώς. Πάμε. Ωραία. Δεύτερο. Θέλω να κάνω το ίδιο, αλλά... Όχι. Σταμάτε αυτό με το γόνατο τώρα. Ωραία. 1, 2, 3. Μαράκι. Μαριό. Μαριό. Έτοιμοι. Το ρούχο το έχουμε καταλάβει, το έχουμε δει. Προσπαθούμε. Άντε πάλι με την προσπάθεια. Τι να κάνω. Εγώ πάντως για να φτιάξω αυτό το φόρουμ δεν προσπάθησα καθόλου. Ξέρεις πώς μου πήρε. Εμένα μου αρέσει να το έχω. Ξέρεις πόση ώρα μου πήρε να φτιάξω αυτό ο πατρόν. Μισή ώρα. Εσύ όλη τη μέρα προσπαθείς να μας δείξεις ένα συνέστημα. Πάμε. Πάμε και για το τελευταίο κλικ. Δεν ξέρω. Δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι καλύτερο. Παιδιά, εγώ πιστεύω. Έχει πολλά τετράγωνα, σκέφτηκα να κάνω αυτό. Λέω, θα γίνω σαν Ιλουμινάτη. Πάμε. 1. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε τα τρία κλικ σε κάθε φωτογράφηση, να τελειώνουμε έτσι. Χαμογέλασε εσένα. Χαμογέλασε, έλα. Τι σε εμάς. Δεν θέλω να παίρνω θάρρος, γιατί και στην προηγούμενη φορά έτσι χαμόγελα και μετά... Αυτά άκουγε και στην μπάλα, αυτά άκουγε και στον Ταύρο και είδαμε πώς κατέληξα. Και η Σουζάνα. Hello, γεια σας. Σκέφτηκα να κάνω πράγματα από εδώ και από εδώ. Θα σου πω stop και ξεκινάμε, okay? Θα πεις εσύ stop. Κάνε αυτό που θέλεις να κάνεις για να καταλάβω και εγώ πώς θες να σε... Ναι. Για να αλλάξω τις τρεις πόζες, sorry. Λοιπόν. Πάμε. Αυτό το φόρεμα από πού νομίζεις ότι έχει χτιστεί? Από ποια μεριά? Από πού ξεκίνησε? Από πού είναι το κέντρο του?
φοράω από εδώ. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται με το κέντρο. Θέλω το κέντρο του φορέματος, όχι το κέντρο. Το κέντρο. Έλα, έλα, μπορείς. Είδα το φόρεμα. Και είδα ότι έχει μόνο εδώ πέρα, ξέρεις, πραγματάκια και εδώ δεν έχει το ίδιο πράγμα με εδώ. Και θεώρησα ότι πρέπει να κάνω κάτι... Δεν ήθελα να κάνω αυτό, γιατί φαίνεται άχαρο να αφήνω το χέρι μου έτσι. Για γυρνάω λίγο πίσω. Δυσκολεύτηκα λίγο την ώρα της φωτογράφησης. Ευελπιστώ να έχω μια λήψη τουλάχιστον. Ούτε καν old fashion. Δηλαδή, γιατί οι πόζες που κάνει το κορίτσι του Irving Penn ήταν old fashion ή του Avedon. Δείξε το κέντρο του φόρεμα, το πλαϊνό, δηλαδή εννοούσε τόση ώρα. Και όταν το έκανε αυτό, δεν του άρεσε. Αφού το έκρυβες με τα χέρια σου. Μου τους είπα, θέλω τις πιο απλές πόζες. Απλές. Απλά θα αποχωρήσουμε. Τίποτα. Όχι, ρε, αφού καμία δεν τα πήγε καλά. Καμία δεν τα πήγε καλά στη φωτογράφηση. Η Όλγα τα πήγε καλά. Ναι. Σου λέω. Και η Κάτια. Σήμερα στη φωτογράφηση, δυστυχώς, όλες τα πήγαμε μέτρια προς το κακά. Δεν τα πήγε καμία καλά. Αυτό φάνηκε από τις αντιδράσεις του κυρίου Μπράτη και από τις αντιδράσεις των κοριτσιών. Εκτός αν κάποια έχει ένα καλό κλικ και σωθεί. Λοιπόν, κορίτσια, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη μέρα. Καταφέρετε να με συγκινήσετε. Ήσασταν υπέροχες στην πασαρέλα, αλλά για μένα ακόμα πιο υπέροχες στο performance που κάνατε στη χορογραφία. Τώρα, στο ζητήμα της φωτογραφίας, νομίζω ότι ήταν σαν ό,τι κάναμε όλη τη μέρα και όλοι αυτοί οι υπέροχοι ρόλοι που μπήκατε μέσα, σαν να τους ξεχάσατε. Νομίζω ότι απογοητεύτηκε πάρα πολύ από εμάς. Φαινόταν ότι ήταν μέσα στα νεύρα. Και δεν ξέρω αν τα πήγε έστω και μία καλά και αν ανέδειξε το φόρεμά του έτσι όπως το είχε αυτός στο μυαλό του. Τι θα κάνει τώρα, θα κάθεστε κάτω. Σηκωθείτε καλέ πάνω με τα φορέματα που κάθεστε, λες και τις ποδοσφαιρίστριες. Άντε πια, τα έχετε πάει κάνει όλα ένα. Συνέλθετε επιτέλους μια φορά. Συνέλθετε. Δηλαδή θα ήσουν με ό,τι ο κ. Βαλεντίνο και θα καθόσουν κάτω. Θα σε είχαν κόψει έτσι, χραπ. Η παιδική χαρά όλου του GNTM, η Μαρία. Πάει να κάτσει κάτω. Δηλαδή, ρε κουκλίτσα μου, αν είναι δυνατόν. Πού νομίζεις ότι είσαι, στο χωριό σου. Δηλαδή, φοράς μεταξωτά φορέματα, έχεις μπροστά σου το σχεδιαστή. Σύνελθε λίγο. Χαμόγελα. Έλα. Μπράβο. Ωραία. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Για εμείς. Λοιπόν, καλό βράδυ. Το σημερινό νόμιζα ότι ήταν δοκιμασία τελικού. Αφού λέω, άμα στις 16 κάνουμε τις δοκιμασίες, τελικό τι θα γίνει. Ούτε στο Act 1 ήσουν καλή, ούτε στο Act 2 καλή, ούτε στην φωτογραφία. Τίποτα από τα τρία δεν πέτυχες. Γενικά ήταν πολύ ανούσιο και βάρβαρο σχόλιο. Πολύ κακή φωτογραφία. Του κατέστρεψε, συγγνώμη. Δεν γίνεται άλλο αυτό, Ελευθερία. Κουραστήκαμε. Δεν ξέρω τι κάνεις εδώ. Θέλω να μου μιλήσει για την πόζα γαλοπούλα που βλέπω. Λοιπόν, παιδιά, άμα φύγει όντως κάποιος σήμερα από το χτάρι. Θα το πάρω στα σοβαρά, θα σταματήσω να το λέω για πλάκα. Αν και είναι πολύ πιθανό. Γιατί στο χτάρι τη Μαρίνα. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να την ονομάσω στην Ελευθερία, αλλά όπου πηγαίνει γενικά αδειάζουν δωμάτια. Τουλάχιστον προς το παρόν, το τεσάρι έφυγε μπαμ μπαμ. Με τι κριτήριο να φύγει η Μαρίνα. Με το κριτήριο ότι δεν μπορούσε. Πασαρέλα. Να κάνει πασαρέλα. Και η χορογραφία δεν ξέρω πώς τα πήγε. Αλλά... Θα σου πω εγώ πώς πήγε στη χορογραφία. Ήταν σαν χαμένη. Με στάζω φουλ. Σοβαρέ. Εγώ που πρέπει να κάνω και μαλλιά. Έχω ένα σαμπουάν πάρα πολύ καλό. Είναι για το χρώμα. Ναι. Color Protect. Conditioner. Έλα, βγες. Τα δόντια μου. Όχι, δεν τα πλένεις τώρα. Πήγαινε σε άλλο μπάνιο.
θες να κάνουμε σήμερα μία ωραία βάση με γυαλάδες επειδή θα πάμε στο πλατό. Ναι. Θα βάλουμε κονσίλερ. Κοίτα ψηλά. Για να το πλώσουμε. Βλέπεις πως έχει φωτίσει το πρόσωπο. Τι ωραία που φαίνεται. Φρέσκο. Θα βάλουμε και το liquid highlighter. Λοιπόν, για να γυαλίσει όλο το πρόσωπο και να φαίνεται φρέσκο. Πολύ τέλειο. Τέλειο, τέλειο. Φαίνεται τέρμα φυσικό. Φαίνεται η επιδερμίδα γυαλιστερή, φρέσκια. Για δες. Δεν είναι τέλειο. Πετε μου λίγο, ποιο νομίζω ότι μπορεί ή μάλλον κινδυνεύει, γιατί έχω αυτή τη φορά δεν ξέρω καμία, πραγματικά καμία. Εγώ θα διώχνω Σουζάνα πάντως. Φτάνει πια. Πόσες ευκαιρίες να τις δώσουνε. Και τι λέτε να γίνει στο πλατό. Χαμός θα γίνει. Εγώ αυτή περιμένω ότι μπορεί να φύγει. Τώρα για κάποια άλλη δεν ξέρω, γιατί... Για, δεν τη βγάλουν από τώρα. Τη θέλουν τόσο πολύ. Δεν νομίζω να τα πήγε σπέρα χειρότερα από όλες, τουλάχιστον στην πασαρέλα. Στη φωτογράφηση την δεν τα πήγε πολύ καλά. Αλλά και εκεί δεν ξέρω αν υπάρχει το κλικ. Εγώ την Κάτια δεν θα την έπαιρνα ποτέ σε σόου μου. Ούτε πρώτη, ούτε τελευταία, ούτε μεσαία, ούτε τρίτη. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Το πήγε πολύ καλά. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε, δεν την είδαμε, αλλά είναι φυσικό που δουλεύει η κοπέλα. Αν πρέπει να το δικαιολόγησε ότι πάει με το μαλλί. Θέλετε να διαλέξουμε παπούτσια. Ναι, αμέ. Βλέπω ότι το σύνορα ψάχνετε. Χαζεύουμε. Για λίγο. Πώς με χαζεύεις με τέτοια παπούτσια. Εγώ παιδιά λέω να βάλω τη μαύρη την πόρτα. Ένα απλό πράγμα. Κάτι να δοκιμάσω αυτό. Ναι, θα σου τέλειωσε πάρα πολύ. Κοιτάξτε και αυτές τις... Σ' αρέσει αυτό κάποια. Ναι, σου δίνει πάρα πολύ χρώμα. Θα είναι πολύ ωραία. Πολύ καλό. Το πάρω σπίτι μου. Το πάρω να φύγω. Άνετο. Άρα καταλήξαμε. Καταλήξαμε. Πάμε. Στο πλατό σήμερα εύχομαι να μην μου αλλάξουν την καλύτερη διάθεση. Δεν ξέρουμε ποια μπορεί να αποχωρήσει και ποια τα έχει πάει καλύτερα από τις άλλες. Νομίζουμε ότι συνολικά ήμασταν το ίδιο όλες. Αντί για διάδα σήμερα, μπορεί να έχουμε δωδεκάδα, εντεκάδα, δεκάδα στις τελευταίες φωτογραφίες. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Είναι το GNTM2, όλα μπορούν να γίνουν. Σήμερα στο πλατό είναι λίγο αμφίδρομα τα συναισθήματά μου, γιατί τα έχω πάει πολύ καλά στην πασαρέλα και το γνωρίζω, αλλά στη φωτογράφηση τα πήγα χάλια. Είμαι τρομερά ανεβασμένη σήμερα. Περιμένω να ακούσω αρκετά θετικά σχόλια. Το έζησα το τελευταίο κόνσεπτ και πιστεύω ότι ήμουν από τις παρουσίες οι οποίες δεν πέρασαν απαρατήρητες. Γεια σας, κορίτσια! Γεια σας! Πώς σας φάνηκε η εμπειρία? Τέλεια! Ανησυχώ από τα πολλά τέλεια που ακούω. Ναι. Δεν μπορεί να ήταν όλα τόσο τέλεια. Το απολαύσαμε αρκετά. Μας άρεσε πολύ σαν εμπειρία και ήταν μια ευκαιρία που δεν ξέραμε αν θα μπορούσαμε να την έχουμε ποτέ μας. Και οπότε όλες το ευχαριστηθήκαμε απόλυτα. Πάντως, εγώ, κορίτσια, να σας ευχαριστήσω και άλλη μια φορά που φερθήκατε έτσι πολύ επαγγελματικά. Μπήκατε και λίγο συναισθηματικά αυτό που ήθελα εγώ να δείξω, που θέλω πάντα με τη δουλειά μου. Να υπάρχει και συνέστημα, γιατί τα ρούχα από μόνο τους δεν σημαίνουν κάτι, όσο design και να έχουν. Χωρίς το σώμα δεν βλέπεις το σχήμα τους, δεν βλέπεις τίποτα και η κίνηση μετράει για μένα πιο πολύ απ' όλα. Νομίζω ότι τα κορίτσια τουλάχιστον στα shows δώσανε πολύ καλό αποτέλεσμα. Τι λέτε εσείς? Είστε πάρα πολύ τυχερές που δουλέψατε με το Σερ Μπράτης, όπως το λέω εγώ. Ό,τι είναι σχεδιασμένο μέσα στο GNTM είναι δοκιμασίες, επιδείξεις, συνεργασίες που είναι σπάνιες και πάντα έχουν κάτι το πολύ ειδικό και ιδιαίτερο μέσα. Επίσης, κάνατε μια δοκιμασία αποχώρησης τριών πράξεων. Δύο επιδείξεις και μια φωτογράφηση. Που αυτό μου κάνει θέατρο από μόνο του εμένα. Όχι, να βγει ένας από το Μάρκαση να μου πει ότι πήγε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μόνο εγώ, ξαδέρφια, τι κλπ. Θαυμάστε με. Να ξεκινήσουμε, τι λέτε. Ναι. Άννα, έλα μπροστά. Για μίλησέ μου λίγο, πες μου πώς σου φάνηκαν όλα αυτά που έζησες. Μου άρεσε πάρα πολύ το σοου, μου άρεσαν πάρα πολύ τα ρούχα. Στη φωτογράφηση τώρα δεν μπορούσα να καταλάβω από την έκφρασή σας αν τα πήγα καλά ή όχι, για να είμαι ειλικρινής. Εσύ πιστεύεις ότι την ασυλία τελικά που είχες τη χρειάστηκες? Δεν ξέρω, είμαι λίγο μπερδεμένη. Ωραία. Καταρχήν ήσουν το μοναδικό κορίτσι που άλλαξα ρούχο.
Ωστόσο, όμως, σου έδωσε ένα ρούχο που ήταν πάρα πολύ fluid. Mm-hmm. Δηλαδή, που είχε το περισσότερο ύφασμα, είχε πάρα πολύ κίνηση. Στην πασαρέλα, ήσουν πολύ σκληρή για μένα. Okay. Ναι. Δηλαδή, δεν είδα το ρούχο μου να κινείται. Mm-hmm. Σφιγμένη. Στη χορογραφία, πάλι οι κινήσεις ήταν σφιγμένες. Ναι. Και η θέση μου εκεί, κατά τη διάρκεια των επιδείξεων και του fitting, ήμουν ο σχεδιαστής άγγελος. Mm-hmm. Αυτός που έχει φτιάξει τα ρούχα και αυτός που θέλει να έχει το αποτέλεσμα στην επίδειξη. Όταν ήρθε η ώρα της φωτογράφησης όμως, έγινε πάλι ο κριτής άγγελος. Γιατί το task ήταν πώς θα φωτογραφιζόμαστε με αυτό το ρούχο, σε αυτό το σετ και μετά από όλα αυτά που έχουμε κάνει, έτσι. Και τι σετ, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Mm. Το πήρε μια μικρογραφία της La Scala του Μιλάνου. Δηλαδή είναι ένας εκπληκτικός χώρος που δεν είναι εύκολο ούτε για φωτογράφηση ούτε για επίδειξη. Το ότι ήσασταν εκεί μέσα και κάνατε fashion show και φωτογράφηση, ούτε του παπά, πραγματικά. Τώρα στη φωτογραφία σου, Άννα. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι ωραίο που γύρισες πίσω, είναι ωραίο που το έχεις κλέψει λιγάκι. Έχεις κάνει το λάθος να κλείσεις τις πλάτες σου. Okay. Φαίνεται πολύ μεγάλο το κάτω μέρος και πολύ μικρό το πάνω. Ενώ αυτό το φόρμα στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ στενό το κάτω. Okay. Το έχεις αντιστρέψει δηλαδή. Δεν κατάλαβες το φόρεμά σου. Εντάξει, ναι. Άννα μου, θα συμφωνήσω με τον Άγγελο. Ήσουν γενικά πολύ πιεσμένη, πολύ σφιγμένη. Και σίγουρα σε βοήθησε πολύ η Ασυλία με αυτή την εικόνα που βλέπω. Okay. Λοιπόν, να πω και εγώ ότι ευτυχώς που έχεις την Ασυλία, Άννα, γιατί θα ήσουν υποψήφια προς αποχώρηση σήμερα. Ούτε στο Act 1 ήσουν καλή, ούτε στο Act 2 καλή, ούτε στην φωτογραφία. Τίποτα από τα τρία δεν πέτυχες. Άννα, λυπάμαι πάρα πολύ αυτή την εικόνα. Εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Άννα. Ακούστηκε λίγο βαρύ το σχόλιο περί της Ασυλίας. Πιστεύω πως ήταν μια κακή στιγμή για μένα. Γενικά ήταν πολύ ανούσιο και βάρβαρο σχόλιο. Μαρίνα. Έρχομαι δειλά-δειλά σήμερα. Γιατί έρχεσαι δειλά-δειλά, Μαρίνα? Δεν ξέρω, έχω πάρα πολύ άγχος να ακούσω την κριτική, αν το έκανα σωστά. Καλά έκανες και ήρθες μπροστά με άγχος. Θα ξεκινήσω με το δεύτερο act. Ήσουν μέτρια, προσπάθησες πάρα πολύ και είναι καλό ότι δώσατε όλες τον καλύτερο σε αυτό, σε αυτό το κομμάτι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, ανεξάρτητα αν κάποια τα πήγε καλύτερα ή όχι. Μία κοπέλα υπάρχει που δυστυχώς για μένα δεν τα πήγε καθόλου καλά, αλλά θα τη δούμε στη συνέχεια. Στο πρώτο act, στην πασαρέλα σου, ήσουν άοσμη. Ήσουν άχρωμη. Δηλαδή, μαζί με εσένα εξαφανίστηκε και το ρούχο. Στη φωτογραφία σου τώρα. Σίγουρα δεν είναι μια ωραία φωτογραφία για να αντιπροσωπεύσει ένα ρούχο ενός σχεδιαστή, ειδικά στο μέγεθος του Άγγελου. Πολύ κακή φωτογραφία. Ένιωσα απέσια. Έλα, μωρέ. Ακούω. Κοίτα, στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος του challenge, δεν με χάλασε κάτι πάνω σου. Ήσουν πολύ χαλαρή, πολύ ήρεμη, δηλαδή δεν ακουγόσουν στο περπάτημα. Ήσουν σαν αερικό, οπότε εμένα αυτό μου άρεσε. Όσο αφορά τη φωτογράφηση, ένα ρούχο haute couture στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, που είναι όλο αυτό epic, το έκανες επιπόλαιο. Ναι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα... Είναι πόζα κατάλογος. Βέβαια, αλλά κατάλογος, κακός κατάλογος. Δηλαδή, είναι τραγικό. Το κατέστρεψε, συγγνώμη. Μαρίνα, όλη τη μέρα σας έλεγα ότι δεν μου αρέσει να πιάνουν τα ρούχα μου και να τα πετάνε και να τα τραβάνε. Και εσύ έπαιρνε στο φόρμα και το πετύχω στον αέρα. Που είναι το χειρότερό μου. Το ξέρω, το κατάλαβα. Το χειρότερό μου. Και δεν ήσουν η μόνη που το έκανε. Σας είπα, το Bauhaus λέει μέγιστα αποτελέσματα με τα λιγότερα μέσα. Αυτό ήταν και η πόζα σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Εκείνη τη μιλώ, μόλις καταστράφηκες. Να το ξέρεις. Ελίντα. Γεια σας. Βλέπω τη φωτογραφία μου και λέω, όχι, είναι μισή σωστή και μισή λάθος. Ήλτα, και στα δύο acts της επίδειξης τα πήγες πάρα πολύ ωραία. Ήσουν συγκεντρωμένη, χωρίς πολλά-πολλά. Ήσουν ευτυχισμένη που βρίσκεσαι εκεί. Και αυτή την ενέργειά σου τη μετέφερες όχι μόνο στον πρώτο εξώστη, μέχρι πάνω-πάνω στον τελευταίο όροφο. Μπράβο σου γι' αυτό. Υπηρέτησες πάρα πολύ ωραία, πιστεύω, το κόνσεπτ του Άγγελου. Τώρα, όσον αφορά τη φωτογράφηση. Δεν είναι η τέλεια εικόνα, αλλά είναι άρτια όμως. Είναι σωστή, δεν είναι λάθος. Ευχαριστώ πολύ. Ήλτα μου, ήσουν πάρα πολύ ωραία σε όλη τη διαδικασία. Σε κοίταζε και έλεγανε πραγματικά το νιώθει. Το καταλάβαινε ότι σου αρέσει το ρούχο σου. Και τα δύο, το ένιωσε ότι σου άρεσαν. Και αυτό για μένα είναι πάντα το καλύτερο κοπλιμέντο και ξέρω ότι το κορίτσι θα το δείξει τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Η αγαπημένη μου Ήλτα δεν απογοητεύει ποτέ κανένα. Χαρά. Πώς τα πέρασες? Πέρασε πολύ ωραία. Σου άρεσε? Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Θέλω να μου μιλήσει για την πόζα γαλοπούλα που βλέπω εκεί. Πώς σου ήρθε? Περίμενα να ακούσω.
Η αλήθεια είναι ότι παρατήρησα ότι το φόρεμα έχει εδώ πέρα κάτι πτυχώσει και όλα αυτά. Δεν ξέρω. Είναι λάθος. Και είναι και το κεφάλι γαλοπούλα. Είναι τελείως λάθος. Κοίταξε, αυτό είναι όντως ένα δύσκολο φόρεμα. Γιατί έχει πολλή πληροφορία επάνω του. Απλά αυτό το ρούχο θα πρέπει να είναι φωτογραφημένο επάνω σε σένα, επειδή έχει έντονο στήθος από μπροστά. Κατά τα άλλα, χαρά τα πήγες πολύ καλά. Εμένα μου άρεσε πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, χαρά. Ευχαριστούμε. Περίμενε, κάνω από τον κύριο Σκουλό, μου είπε γαλοπούλα. Δεν το καταλαβαίνω. Μπορεί να μην ανέδειξα το ρούχο, αλλά δεν ήταν και σαν γαλοπούλα. Δηλαδή, γιατί. Ελευθερία. Έντρομη πάντα. Γιατί τόσο τρόμος, βρε. Από το άγχος μάλλον θα είναι. Και τι είναι ωραία εικόνα τώρα αυτή. Να άρχισε το, σαν το κοτόπουλο το τρομαγμένο μπροστά στην Κριτική Επιτροπή. Τα πουλερικά έχουμε πιάσει σήμερα. Ναι. Το κοτοπουλάκι μου πάει για σφαγή, η γαλοπούλα μου. Κρίμα η ελευθερία, διότι η ελευθερία χάθηκε. Πώς ήταν η εμπειρία σου, εσένα, πώς το νιώσες όλο αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ το πρώτο και το δεύτερο act. Στη φωτογράφηση δεν νομίζω ότι τα πήγα καλά. Ειδικά αυτό το χεράκι εδώ. Τι είναι αυτό? Η στάμνα. Μα δεν βλέπω τίποτα από το πατρόν. Τίποτα. Στην πασαρέλα τώρα. Ήσουν πάρα πολύ ωραία με τη μακριά φούστα και το τισέρ σου έδωσε ένα πολύ cool από τα look της κολεξιών. Είσαι ένα πολύ ωραίο κορίτσι για catwalks, αλλά είσαι πάρα πολύ τρομαγμένη. Αγωνιούσες, εκεί όταν έφτασε η δέα στα σκαλιά, λέω αυτό ήτανε. Δεν θα τα λέει ποτέ. Θα σταματήσει εκεί. Θα ανέβει μπουσουλώντας τώρα. Φαίνομαι τρομαγμένη. Δεν χρειάζεται τόσο άγχος, βρε ελευθερία. Δεν ήμουν τρομαγμένη όμως. Προσπαθούσα να το διαχειριστώ αυτό με το βλέμμα. Και στη χορογραφία, εντάξει, καλά τα πήγες. Πάλι όμως λίγο out of space ήσουνε. Για πες εσύ, Λιάννα. Εγώ έχω την ίδια άποψη με τον Άγγελο. Θεωρώ ότι είσαι από τα άτομα που είσαι λίγο στον κόσμο σου. Πράγμα που δεν είναι κακό γενικώς. Περνάς ωραία. Στη δουλειά όμως δεν μπορείς να συνεχίζεις να είσαι έτσι. Στη φωτογραφία έχουμε χάσει όλη την πληροφορία. Για να μην σχολιάσω το χέρι εδώ. Για μένα ήσουν μέτρια έως κακή. Με στεναχωριέσαι. Εγώ θεωρώ ότι τα πήγες πάρα πολύ καλά στο περπάτημα. Έχεις στεναχωρηθεί και μία φορά όμως για να το ξεπεράσει πλέον αυτό το στάδιο. Φτάνει. Έξαλλη την έκανες. Έχει δίκιο η Λιάννα. Συγγνώμη. Δεν είναι στάση αυτή να έρχεσαι στην Κριτική Επιτροπή. Να έχεις κάνει τόσες πολλές δοκιμασίες, να είσαι μαζί μας τόσο καιρό και να έχεις πάντα φοβισμένη και δεν ξέρω και τι έκανα. Δεν γίνεται άλλο αυτό, ελευθερία. Κουραστήκαμε. Ναι. Ή θα είσαι αυτό που είσαι. Ένα top model που έχεις έρθει εδώ για να εξελιχθείς και να κερδίσεις. Ή δεν ξέρω τι κάνεις εδώ. Εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Βασικά, η Λευθερία δεν το κάνει μόνο στους κριτές αυτό που κάνει. Το κάνει και γενικά και της το λέμε συνέχεια ότι πρέπει λίγο να φανεί πιο δυναμική. Σοκαριστικά, φίνο. Φίνα γυναίκα. Απλή, μαλακή, σίγουρη. Μια grand dame. Το αγοράζω, ρε παιδί. Είσαι πολύ δυνατή παίχτρια. Και μετά πας και κάνεις ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, εμένα με σόκαρες. Εγώ θεωρώ ότι είσαι ένα κορίτσι πασαρέλας. Και τι έκανες γι' αυτό, το απόλυτο τίποτα. Δεν είσαι showgirl όσο νομίζω ότι είσαι. Και αν θες να γίνεις, θα πρέπει να δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά. Χαλιά. Δεν θα σε διάλεγα. Όχι, δεν θα ήσουν εσύ το πρώτο κορίτσι. Είσαι πολύ τυχερή που έχεις την Ασυλία. Εντάξει. Αυτό έχεις να πεις μόνο εντάξει. Πέσε τώρα στο βούρκο, μωρί. Όλγα. Πώς ήταν η εμπειρία σου? Γενικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η πασαρέλα. Από πολύ μικρή, με θυμάμαι που περπάταγα και τα λοιπά. Μου άρεσε όλο αυτό. Οπότε το βίωσα πολύ όμορφα, θεωρώ. Εμένα λίγο μου άρεσε την πασαρέλα. Είσαι ένα ψηλό κορίτσι, έχεις ένα πολύ ωραίο σώμα. Θεωρώ ότι μπορείς να αναδείξεις ένα ρούχο πάρα πολύ ωραία. Στη χορογραφία ήσουν καλή, μου άρεσες. Ήσουν παραδομένη, δεν ήσουν καθόλου σφιγμένη. Στη φωτογραφία όμως, νιώθω ότι τα χέρια σου με σταματάνε και το ύφος σου από αυτό που θέλω να δω ουσιαστικά, από αυτό που πουλάς. Το ρούχο του Άγγελου. Πιστεύω ότι μπορείς να τα πας καλύτερα. Αυτή η πόζα που έκανες δεν είναι για αυτό το ρούχο. Είναι μια απογορευτική πόζα. Κρύβεις το ρούχο. Ίσως ήταν καλύτερα να είσαι στο πλάι.
Αλλά γενικά στα δύο προηγούμενα act θα πήγες καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Όλγα. Φυσικά και καταλαβαίνω ότι κρύβω το ρούχο, γιατί έβαλα μπροστά το χέρι, το ρούχο έπρεπε να φαίνει το ολόκληρο, η κάθε πτυχή του. Απλά ήταν μια τυχαία τελείως πόζα δικιά μου και θεωρώ ότι φταίει και πολύ η απειρία μου. Μάλιστα, Σιμίνα, έλα. Κύριε Μπράτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια αυτά που μας είπατε backstage. Πραγματικά συγκινήθηκα τόσο πολύ και μου έδωσε τόση μεγάλη δύναμη για την πασαρέλα. Σε Μπράτη, πραγματικά. Ωραία. Και εμένα μου άρεσε που σας είδα έτσι ήρεμες. Άρα πέρασες καλά, το ένιωσες. Πέρασα φανταστικά. Τέλεια. Φανταστικά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ότι πέρασε φανταστικά, εγώ το εισέπραξα στο περπάτημα. Τέλεια. Σου πήγαινε πάρα πολύ το ρούχο. Έχεις και το κορμί έτσι που είναι ωραία, τα άκρα σου, τα κόκαλά σου. Διέγραφε όλο το σώμα υπέροχα. Και στο χορευτικό μου άρεσε που ήσουν έτσι χαλαρή, ήρεμη, αερικό. Στη φωτογράφηση λίγο με μπερδεύεις όμως. Ναι. Η αλήθεια είναι. Δείχνεις τη σωστή πλευρά του ρούχου. Προσπάθησα να τα δείξω λίγο πολύ όλα. Καλά έκανες, αλλά είναι η πλευρά που έπρεπε να δείξει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Καταρχάς το κίτρινο ρουχαλάκι που φόραγες, το έχω καπαρώσει για να πλάτω να ξέρω. Ήτανε τέλειο. Ήτανε ονειρικό. Ασημίνα, you're a doer. Είσαι ένα κορίτσι το οποίο απολαμβάνεις αυτό που σου συμβαίνει και κάνεις αυτό που σου ζητάνε. Και ήσουν ένα Bratis girl, all the way. Ευχαριστώ. Μπράβο, Ασημίνα. Έμεινα τόσο χαρούμενη από όλο αυτό, γιατί ήταν και μια εμπειρία την οποία απειλήσα τόσο πολύ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Casey. Καλά. Casey, έχω να σου πω ότι ο Σερ Μπράτσιτ, από εδώ και μπρος έτσι θα το φωνάζω τον πρίγκιπά μας, σου έδωσε ένα ρούχο, το μπλε και το λευκό, στο δεύτερο κομμάτι της δοκιμασίας σας, το οποίο ήταν πάνω σου σοκαριστικά φίνο. Δηλαδή, σε πρόσεξε πάρα πολύ. Δεν ξέρω το αισθάνθηκες κι εσύ. Ναι. Έπαθα σοκ. Του λέω, είναι η Casey αυτή. Φίνα γυναίκα. Απλή, μαλακή, σίγουρη. Μια grand dame. Ευχαριστώ. Στη φωτογράφηση δεν έχω καταλάβει αυτό τι είναι. Δεν είναι ωραία στιγμή. Δεν μου αρέσει καθόλου η φωτογραφία σου, Casey. Καθόλου. Κατάλογος, κακός κατάλογος. Casey, πού να ξεκινήσω, από το τέλος προς την αρχή, από την αρχή προς το τέλος, πού θέλεις, πες μου εσύ. Από το κακό στο καλό. Από το κακό στο καλό. Ωραία, το πάρω από εκεί που τελείωσε η Βίκη, δηλαδή. Ωραία. Όχι έτσι, έτσι. Casey, αυτή ήταν η καλύτερη σου φωτογραφία. Πραγματικά. Κακό. Τι σου είπα εγώ. Πού νομίζεις ότι στην παραλία και χαμογελούσες και έκανες κάτι τέτοια. Ήταν τόσο χαρούμενη μετά το σοκ. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενη. Χαίρομαι που ήσουν χαρούμενη, αλλά δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Και παιδιά, επειδή ήσασταν μέσα σε μια χορογραφία, έχετε κάνει τόση πολλή δουλειά με τον Τάσο. Έκανε εξαιρετική δουλειά μαζί σας. Με δηλαδή, σένα. Όλη μέρα. Σας έχει εξηγήσει το mood, σας έχει εξηγήσει την κινησιολογία. Τα πάντα. Και μετά πας και κάνεις ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, εμένα με σόκαρες. Και θα το πάω πάλι στην αρχή. Λοιπόν, σου έδωσε ένα ρούχο που εγώ αγαπώ πολύ, όπου εκεί το έπαιξα κορώνα γράμματα. Λέω, ή θα το δείξει τώρα φτηνό, ή θα το κάνει σωστά. Εσύ το έκανε σωστά γιατί το ένιωσες, δεν ξέρω γιατί. Γιατί αισθάνθηκε για πρώτη φορά, αισθάνθηκε. Εγώ ένιωσα ότι το αισθάνεσαι. Πραγματικά σε έβλεπα από το θεωρείο και έλεγα, είσαι μια goddess, δηλαδή είσαι θεά που βγαίνει μέσα από τη θάλασσα, δεν ξέρω, τη βρίσκεσαι στο νερό και κινείσαι. Ήσουν υπέροχη, ναι. Αλλά στη φωτογράφηση αυτή. Μου το χάρασε. Λέω, κοίτα να δεις, τα πήγαινε τόσο τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Δεν καταλαβαίνω τι πάει τόσο λάθος μαζί μου. Να έχουν πλάσει μια εικόνα μόνο τους στο μυαλό τους ότι είμαι σεξι. Ναι, μπορώ να είμαι και αισθησιακή, μπορώ να είμαι και σεξι και μπορώ να είμαι και εντελώς αέρινη. Ακόμη πιο τέλειο. Αλλά και πάλι παραμένω ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξεχνάει κανείς τον το βλέπει. Σουζάννα. Λοιπόν, Σουζάννα, σου έδωσα να κλείσει το σόου μου το πρώτο. Το οποίο είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για ένα σόου. Εννοείται. Εγώ θεωρώ ότι είσαι ένα κορίτσι πασαρέλας, αλλά δεν νομίζω ότι μου το απέδειξες. Σε έβρισκα πάρα πολύ νευρική και σφιγμένη. Επίσης, στη χορογραφία, ενώ όλα τα κορίτσια ήταν πάρα πολύ μαλακά, ήσουν η μόνη που ακουγόντουσαν τα τακούνια της. Δεν ήταν ωραίο αυτό. Αυτό σημαίνει ότι δεν ήσουν χαλαρή. Επίσης, έκανες νευρικές κινήσεις. Σε έχω παρατηρήσει και άλλες φορές. Με άγχωνε λίγο η κατάσταση στο πώς να περπατήσω στην πασαρέλα, γιατί και στις πρόβες δεν τα είχα πάει καλά. Λόγω του ότι υπήρχε αυτή η μικρή κατηφορική κλίση και με τα πόδια μου γενικότερα και προσπάθησα να μην το σκεφτώ αυτό.
Και πήγα την πασαρέλα. Δεν είναι δικαιολογία ότι είναι κατηφορικό το διαδρομάκι. Καμία δικαιολογία δεν είναι αυτή. Λοιπόν, τώρα η φωτογραφία αυτή δεν είναι άσχημη, είναι ωραία. Και μ' αρέσει που είσαι προφίλ. Γιατί το προφίλ στο βρίσκω πολύ ιδιαίτερο και έντονο. Αλλά είναι λίγο σαν να είσαι ένα στριωτάκι που έχει βάλει το ένα χεράκι μπροστά πίσω από το άλλο. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει σε αυτό το ρούχο στην πραγματικότητα. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Σουζάννα, πραγματικά η τιμή που σου έγινε στο πρώτο act της δοκιμασίας να κλείσεις το show, ούτε δηλαδή στα πιο τρελά show. Αυτό συμβαίνει όταν έχεις προχωρήσει πάρα πολύ την καριέρα σου. Το κορίτσι που ανήκει και το κορίτσι που κλείνει είναι οι πιο τιμητικές θέσεις του show. Και τι έκανες γι' αυτό? Το απόλυτο τίποτα. Περπάταγες στο στρατό, μπρος, πάμε για τη μάχη. Στη χορογραφία να μην τα συζητήσω πώς ήσουν και πού πήγαινες αλλού και αλλού βρισκόσουν. Δεν είσαι showgirl όσο νομίζω ότι είσαι, και αν θες να γίνεις θα πρέπει να δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά. Και ξέρεις ποιο είναι το άσχημο, συγγνώμη Βίκυ. Παρακαλώ. Είναι ότι εγώ πολλές φορές έχω πει γαζέλα, γιατί είσαι. Έτσι δεν είναι? Και περίμενα άλλα πράγματα από σένα και ξαφνικά η γαζέλα στο περπάτημα μεταμορφώθηκε σε ελέφαντα. Τόσο βαριά πήγαινες. Χάλια. Τραγικό. Έχεις όλα τα καλά του Θεού και δεν κάνεις τίποτα με αυτό. Αγχώθηκα, αυτές τις πραστικές κινήσεις, ήταν κατηφορικά όλη την ώρα γκρινιάζεις. Ένα πράγμα τρομερό. Σε ενοχλεί το παπούτσι, ο διάδρομος, το φτώ, ο αέρας, τα πάντα δεν ξέρω τι. Σουζάννα, you're running out of time, you're running out of luck. Πραγματικά. Η φωτογραφία σου είναι τίποτα. Δεν θεωρώ ότι έχω μια καλή εικόνα. Είναι μέτρια εικόνα και όχι καλή παρουσία στην πασαρέλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δεν είναι ότι σε κάθε δοκιμασία που έχω πάει με ενοχλεί κάτι. Άλλες φορές νευριάζεται ότι δεν τα πήγα εγώ καλά στην Σούζη και το νιώθω αυτό. Άλλη φορά ήταν η φοβία μου, το φίδι. Την άλλη φορά ήταν αυτό που γίνεται εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, εγώ εκφέρω τη γνώμη μου. Μπορεί άλλες κοπές να μην την εκφέρουν και το λένε από μέσα τους. Τώρα η κυρία Βίκυ, άμα το θεωρεί ότι το φαίνω σαν δικαιολογία, αυτό δεν ξέρω τι να πω. Μαρία. Γεια σας. Γεια σου, γεια σου, Μαρία. Μαρία, πώς πέρασες εσύ, πώς ήταν η εμπειρία σου? Τέλεια. Τέλεια. Ναι, είμαι περήφανη για μένα. Μαρά, και εγώ το κατάλαβα ότι πέρασες τέλεια. Στην πασαρέλα μου άρεσες πάρα πολύ. Είδα κάτι πολύ φρέσκο και μοντέρνο. Μου άρεσες και στη χορογραφία. Χαίρομαι που αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι τα κόνσεπτ και αλλάζεις τελείως. Δηλαδή, αυτή τη φορά εγώ το είδα, είδα μια άλλη Μαρία και μου άρεσε πάρα πολύ. Μ' αρέσει η φωτογραφία σου. Μου μοιάζει σαν να είναι ένα άγαλμα, έχει σταματήσει εκεί και δίνει απλά το φόρεμα όπως πρέπει να είναι. Τα πήγες πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, επειδή είσαι αγοροκόριτσο και ας λένε σεξι, 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 εγώ σε βλέπω αγοροκόριτσο. Με την καλή έννοια. Περίμενα να μην είσαι αυτό που θα έπρεπε να είσαι φορώντας τα ρούχα του Άγγελου στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Ήσουν τόσο ανάλαφρη, τόσο ήσυχη, τόσο cool, που μου έκανε τεράστια εντύπωση. Δηλαδή, σου δίνω ένα μεγάλο μπράβο γι' αυτό. Όσο για τη φωτογραφία. Βλέπω ένα κορίτσι αγέροχο, περήφανο, όμορφο, με ένα φοβερό ρούχο, με φοβερές πτυχές. Δηλαδή, το αγοράζω, ρε παιδί μου. Είναι η Ελλάδα σε μια λέξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Ελλάδα. Σου μιλάει ο Νίβο. Μπράβο σου, Μαρία. Είσαι πολύ δυνατή παίχτρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτια. Γεια σας. Ξεκίνησε, νομίζω, άνοιξες το σοου. Άνοιξα το σοου, ναι. Το σωστό κορίτσι. Και εγώ θεωρώ τα πήγες πάρα πολύ ωραία. Όσο αφορά στη φωτογράφηση που δεν ήμουν εκεί, τι να σου πω, δηλαδή δεν θεωρώ ότι πετάς το ρούχο, πετάς μια ευκαιρία, θεωρώ. Τι είναι αυτό τώρα? Για μένα είχες έρθει 10 βήματα μπροστά, τώρα πήγες 20 πίσω. Απόλυτα δεκτό. Η Κάτια ήρθε και αυτή η ώρα της να ακούσει και κάποιο κακό σχόλιο, να σταματήσει η αποθέωση. Και να μην είναι και αυτή πάντα έτσι, γιατί έτσι είναι μετά από εδώ, κάθε φορά από το πλατό. Δεν πειράζει, ας πέσουμε λίγο. Λοιπόν, Κάτια μου, η κίνηση που έχεις πετύχει εδώ στο ρούχο, το πάω ανάποδα, έτσι. Είναι ωραία. Αλλά εγώ, όταν θέλω τα ρούχα μου να χάνουν το σχήμα τους, βγαίνω έξω στον πολύ αέρα. Αν το φυσούσα αέρας, θα ήταν πολύ πιο ωραίο. Γιατί είναι φτιαγμένο να το κάνει αυτό από μόνο του. Το έχω σκεφτεί ήδη πριν από σένα. Και σας το είπα, δεν χρειάζεται τη βοήθειά σας. Στο κενό. Τώρα στην αρχή του σοου, εμένα δεν με ευχαρίστησες. Εγώ θέλω το πρώτο κορίτσι που βγαίνει στο σοου μου να είναι wow, δηλαδή είναι η πρώτη εικόνα. Πρέπει να καταλάβεις τι πρόκειται να συμβεί. Εγώ ένιωσα ότι ήσουν αμήχανη.
Δεν είχες αυτό που ήθελα εγώ. Λυπάμαι πολύ που το έβγαλα προς το έξω αυτό, αλλά δεν ένιωθα καθόλου αμήχανη. Ήμουνα πάρα πολύ σίγουρη για το περπάτημά μου και για την πασαρέλα μου. Και θεώρησα ότι αντιθέτως θα ακούσω πάρα πολύ καλά σχόλια για την πασαρέλα. Γιατί... Δεν σου είπα ότι ήσουν κακή. Όχι, όχι, καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Αλλά απόλυτα. Τελικά δεν θα σε διάλεγα. Όχι, δεν θα ήσουν εσύ το πρώτο κορίτσι. Συγγνώμη. Κοίτα να δεις που τελικά όταν είσαι τόσο σίγουρη στην εαυτό σου, μερικές φορές δεν τα καταφέρνεις. Ευχαριστούμε, Κάτι. Ευχαριστώ. Γεια σου, Κάτι. Πραγματικά, ακούω τα λόγια για την Κάτια και συγκινήθηκε η δεξιά μου βλεφαρίδα. Το ευχαριστήθηκα! Πραγματικά, τέτοια ανακούφιση και να μην πάρω την καλύτερη φωτογραφία, τουλάχιστον δεν θα είσαι εσύ μπροστά από μένα. Θα σε σκίσω. Κωνσταντίνα. Το κορίτσι του Χάρι Πότερ είναι σήμερα. Επειδή σε λέμε ότι είσαι αποσιολόγος από εδώ και μπρος. Θα το βγάλω το γυαλί. Δεν μπορώ άλλο. Πραγματικά θέλω να δείξω και κάτι άλλο. Δεν είμαι μόνο αποσιολόγος και ευλόγησον. Είμαι και λίγο κάτι πιο σεξι, είμαι και λίγο κάτι πιο άγριο. Είμαι κάτι και πιο beach. Κωνσταντίνα, ποια ήταν η αγαπημένη σου στιγμή? Η πασαρέλα. Και καλά έκανε και ήταν, γιατί ήταν πάρα πολύ όμορφη. Σε χάρηκα πάρα πολύ, Κωνσταντίνα. Γιατί δεν είσαι το κλασικό showgirl στο μυαλό μου, κι όμως έδωσες κάτι πολύ διαφορετικό. Έδωσες ένα elegance, φρέσκο, θηλυκό, κοριτσίστικο, ανεπιτίδευτο και αθώο. Όσον αφορά τη φωτογραφία, μπράβο σου, χρησιμοποίησες όλα τα elements του χώρου, τη στιγμή, τα αισθάνθηκες και έβγαλες ένα υπέροχο αποτέλεσμα. Από μένα, Κωνσταντίνα, μπράβο σου, κορίτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Κωνσταντίνα μου, ήσουν πραγματικά πολύ όμορφη στην επίδειξη. Τώρα, η πόζα που έκανες είναι πάρα πολύ σωστή και το πώς έχεις γυρίσει το φόρεμα και το πρόσωπό σου. Θα ήθελα όμως τα πόδια σου να μην είναι εκτός και να τα βλέπουμε στη μέση. Ναι. Γιατί είναι σαν να ανήκουν σε κάποιον άλλον και να μην είναι τα δικά σου πόδια αυτά. Δεν είναι ωραίο αυτό. Έχει δίκιο ο κύριος Μπράτης όταν το είδα, γιατί εγώ το είχα δουλέψει πάρα πολύ στον καθρέφτη. Αλλά ωστόσο, η φωτογραφία μου άρεσε τόσο πολύ. Ήθελα να την πάρω κατευθείαν. Αν δεν υπήρχε αυτό το μικρό λάθος με τα πόδια που το κάνει και λίγο να φαίνεται λίγο τρομακτικό, ναι, ότι είναι αλλού το σώμα σου και αλλού τα πόδια σου, θα έλεγα ότι είναι σίγουρα η top φωτογραφία χωρίς να έχω δει και τις υπόλοιπες. Αλλά θα κρατήσω μια επιφύλαξη. Τα πήγες πολύ καλά πάντως σε γενικές γραμμές. Μπράβο, Κωνσταντίνα. Γεια σου, Σπυρούλα. Γεια, έλα εδώ. Να σου πω κάτι που θέλω. Πώς σου φάνηκαν όλα αυτά που έζησες? Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να φάνηκε αυτό. Το ότι περνούσε πάρα πολύ ωραία, εγώ δεν το κατάλαβα. Αλήθεια. Εγώ σε έχω συνηθίσει να χαμογελάς, ναι, να κάνεις αστεία, να έχεις ενέργεια. Όταν δούλεψε μαζί μου, ξαφνικά ήσουν πάρα πολύ σοβαρή, αμήλυτη. Συγκεντρώθηκα πιο πολύ στον εαυτό μου, ηρέμησα από μέσα μου για να βάλω όλη την ενέργεια στο σετ, στην πασαρέλα και γι' αυτό δεν μιλούσα πολύ. Κοίταξε, το περπάτημά σου δεν είναι ακριβώς έτοιμο. Δηλαδή, πρέπει να μαλακώσεις πάρα πολύ. Θέλεις πάρα πολύ δουλειά. Στη χορογραφία δεν έκανες stand-out από τα υπόλοιπα κορίτσια, αλλά όχι ότι ήσουν και απόλυτα μέσα σε αυτήν την αίσθηση. Τώρα στην εικόνα σου, αυτή είναι μια ωραία εικόνα, αλλά εγώ δεν βλέπω και πολλά πράγματα από το φόρεμά μου. Και το ζητούμενο ήταν το φόρεμα, όχι εσείς. Σπυρούλα μου, εγώ θεωρώ ότι για τα δικά σου δεδομένα στην πασαρέλα έκανες μια πολύ καλή προσπάθεια. Σε είδα αρκετά διαφορετική, σε είδα αρκετά πιο ήρεμη. Συγκριτικά με τα υπόλοιπα κορίτσια, ήσουν μέτρια προς κάτω του μετρίου. Στη χορογραφία κι εγώ σε έχασα. Δεν με έκανες να σε προσέξω περισσότερο ή να νιώσω ένα συνέστημα πιο βαθύ. Στη φωτογραφία τώρα θα συμφωνήσω με τον Άγγελο. Έχεις κάνει μια ωραία πόζα για σένα, αλλά είναι λάθος πόζα για αυτό το φόρεμα. Κάνεις το φόρεμα του Άγγελου να φαίνεται ένα φόρεμα σαν όλα τα άλλα. Σπυρούλα, μέτρια τα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Εγώ δεν θεωρώ πως δεν ανέδειξα το ρούχο. Το ρούχο φαίνεται και με το παραπάνω. Εμμανουέλα. Γεια σας. Γεια σου, Εμμανουέλα.
Πώς ήταν η δική σου εμπειρία στο σοου του Άγγελου? Μου άρεσε πάρα πολύ. Πέρασε πολύ όμορφα. Αγχώθηκα βέβαια αρκετά. Ήμουν πολύ σφιγμένη. Έτσι ένιωθα στα σαρέλα. Όμως ευχαριστήθηκα. Μου έχει μείνει μια πολύ ωραία ανάμνηση. Εγώ το είδα ότι ήσουν λίγο σφιγμένη στην πασαρέλα. Ναι. Αλλά μου πέρασε τη φρεσκάδα. Το μήνυμα που ήθελα να δω, μου το πέρασε. Στη χορογραφία μου άρεσε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Στη φωτογραφία τώρα. Είμαι λίγο διχασμένη με τη φωτογραφία σου. Γιατί? Ναι. Γιατί είμαι διχασμένη. Από τη μία, μου μοιάζει σαν παλιά στάρ του σινεμά, σαν να είσαι η Audrey Hepburn στο breakfast at Tiffany's και να είσαι στην κουζίνα σου και να ταΐζεις τη γάτα σου και να είσαι τόσο chic με τη ρόμπα σου και τόσο πανέμορφη. Από την άλλη, μπορεί και να βλέπω μια γυναίκα απλά στο σπίτι σου που φοράς ένα κιμονό και κάνεις απλά τη δουλειά του σπιτιού. Δεν έχω καταλάβει πραγματικά αν μου αρέσει πολύ ή αν δεν μου αρέσει καθόλου. Πάντως, δεν είμαι στη μέση. Λάθος. Ξεκάθαρο λάθος για μένα. Όσο αφορά το περπάτημα, μου άρεσε, αλλά βλέπω μια δυσκολία και εγώ θα το πω που έχεις με τα άκρα. Ναι. Αισθάνεσαι αμήχανα με τα άκρα σου. Βέβαια, τα χειρίστηκες με κάποιο τρόπο και ήταν όλο σωστό. Εδώ, ρόμπα. Γίναμε. Ευχαριστώ πολύ. Άννα Μαρία, που την προηγούμενη φορά σας στεναχώρησα. Γεια σας. Μας κοιτάει, τι. Πες κάτι κι εσύ, βρε παιδί μου. Εγώ γενικά, παρά την κούραση, μπορώ να πω ότι απόλαυσα πάρα πολύ και τις τρεις δοκιμασίες. Και ήταν τιμή μου που φορούσα το ρούχο του κύριου Μπράτη. Και επίσης, ευελπιστώ κάποια στιγμή να ανοίξω κι εγώ κάποιο σόου σας. Ωραία. Εγώ δεν θα μακρυολογήσω, δεν θα πω για το περπάτημά σου, δεν θα πω για την φωτογραφία σου, θα πω ένα πράγμα. Τελικά ο Άγγελος έχει δίκιο που σε λέει Μπράτη Γκιόλ. Τελεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άννα Μαρία, τι να σου πω. You were a Bratis girl all the way. Συνεργάσιμη, σωστή, με ωραία φωνή, σταθερή, γλυκύτατη, όπως πρέπει να είναι ένα top model. Ευχαριστώ. Τρελαίνομαι με το πρόσωπό σου. Τρελαίνομαι με αυτή την έκφραση. Μπορώ να σε βοηθήσω, Βίκη, σε αυτό? Ναι. Αυτή η έκφραση ακριβώς που έχει, το κοντινό που βλέπουμε, ναι, είναι σαν να έχει πέσει η αυλαία ή να ανοίξει ξανά μόνο για αυτήν, να είναι όλοι όρθιοι να τη χρυκοτάνε μόνο αυτήν και να γυρίζει να κοιτάει εμάς σαν να μας λέει: σας το έλεγα, θα το καταφέρω εγώ. Είναι καμπάνια Άντζελο Μπράτη. Μπράβο. Λοιπόν, Άννα Μαρία μου, τα πήγες πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ. Ήσουν αυτό το κορίτσι το οποίο εγώ είδα στην οντισιόν. Με αυτό το ύφος που είναι λίγο μπλαζέ, έχει κάνει πριν έγκλημα. Δεν ξέρεις ακριβώς τι συμβαίνει μαζί σου. Εμένα αυτό το look μου αρέσει. Το έκανες πάρα πολύ ωραίο, πολύ fluid, δεν σταμάζεις πουθενά, δεν σταμάζεις στα σκαλιά. Ήταν τύπου νερό. Αυτό που είχα ζητήσει. Βουπ, και έφυγες. Θα πρέπει να ανοίξει την πράτη μπλουή η Άννα Μαρία. Τώρα με ρωτάς, ναι, η Άννα Μαρία θα πρέπει να ανοίξει. Έπρεπε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι υπέροχη η φωτογραφία σου, Άννα Μαρία. Το πρόσωπό σου, όπως σου είπαν τα παιδιά, είναι υπέροχο. Είναι μια κούκλα, είσαι μια μπαλαρίνα. Κουκλάρα. Αλλά το ύφος σου είναι τύπου. Δεν ξέρεις τώρα. Είναι καλό κορίτσι αυτό. Είναι κακό κορίτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι δεν κρίνονται από το αν είναι καλοί ή κακοί. Κρίνονται από το αν είναι ενδιαφέροντες ή βαρετοί. Και εσύ δεν είσαι βαρετή. She's back, people. Μπράβο, Άννα Μαρία. Τελικά έπρεπε να ανοίξω εγώ την πασαρέλα και όχι κάτια. Το κατάλαβα μετά ο κύριος Μπράτης, αλλά όλοι κάνουμε λάθη, δεν πειράζει την επόμενη φορά. Μαρτίνα μου, σ' αφήσαμε την προηγούμενη φορά, δεν αισθανόσουνα πάρα πολύ καλά. Ναι. Πώς είσαι τώρα? Τέλεια. Εντάξει, όλα? Ναι, ναι. Ωραία. Μαρτίνα μου, χαίρομαι πάρα πολύ που νιώθεις καλύτερα, γιατί εγώ σε είδα μια χαρά. Ήσουν φανταστική. Σου πήγαινε τόσο πολύ το ρούχο, ήσουν τόσο συγκεκριμένη, ήρεμη, πίσω τα μαλλιά σου πάνε πάρα πολύ, περπατάς υπέροχα. Είσαι showgirl, τέλος. Τώρα, όσον αφορά τη φωτογραφία, δεν στέκεσαι λάθος, αλλά δεν στέκεσαι και σωστά, γιατί έτσι όπως έχεις κάνει την καμπύλη, ναι, μεν βλέπουμε τις πτυχές του ρούχου, αλλά με ενοχλεί που χάνεις το χέρι πίσω. Και επίσης, γιατί κάνεις duck face? Κάνω duck face. Κάνεις duck face. Πραγματικά δεν το προσπαθώ και δεν κάνω και... Δεν είμαι Instagram girl. Εγώ το πρόσωπό σου, το ξαναπεί, το βρίσκω λίγο σκληρό και πρέπει να το δουλέψεις. Κάνεις γκριμάτσες συνεχώς εδώ κάτω. Πρέπει να το μαλακώσεις, γιατί είναι ωραίο που έχεις ανοιχτά μάτια, έτσι, πιο ψηλό μέτωπο. Εγώ τα βρίσκω πολύ κομψά. Ναι, δουλίτσα θέλει αυτό. Mm. Ναι, πρέπει να το κάνεις ρητίδες εδώ, δεν είναι ωραίο. Τώρα, με το μαύρο φόρεμα ήσουν υπέροχη, αλλά ήσουν υπέροχη και το φόρεμα αυτό είναι υπέροχο.
Συγγνώμη που το έχω κάνει εγώ και το λέω, αλλά δεν χρειάζεται βοήθεια. Απλά να έχεις ένα ωραίο σώμα χρειάζεται. Εδώ πέρα δεν νομίζω ότι το αναδεικνύεις καθόλου, δεν έχεις κάνει τίποτα. Είναι σαν κατάλογος. Τι να πω. Κουμπάρα σε γάμο που τελικά η άλλη κουμπάρα φορούσε άλλο χρώμα. Είχατε το ίδιο φόρεμα και το είχατε πάρει μία σε κίτρινο και άλλη σε μπλε. Καταστρέφεται. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Και εγώ που το έδωσε εσένα γιατί λέω: οκ, θα το απογειώσει. Ήταν να το βάλεις ή εσύ ή η Σουζάννα για μένα. Το προσπάθησα, αν θυμάστε. Έκανα ένα μικρό βήματα γιατί από εδώ πήγαινε. Ναι, το προσπάθησα. Το είδα. Όχι. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Αν ήθελα Σπανιόλα, θα πήγαινα στην Ανδαλουσία και θα το έκανα, θα το έδινα σε μια πολύ όμορφη κυρία τραγουδίστρια να το φορέσει. Δεν ήθελε αυτό όμως. Εγώ δεν θα σχολιάσω τη φωτογραφία, γιατί στα είπε ο Άγγελος που είναι ο δημιουργός και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Απλά θέλω να σου πω για την πασαρέλα, για το πρώτο μέρος και το δεύτερο, ότι εγώ, σαν Δημήτρης, δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια μου από πάνω σου. Ούτε κι εγώ την ακολουθούσα. Δεν υπήρχε έτσι άλλη κοπέλα για μένα. Ήσουν η μόνη. Κοίταγα μόνο εσένα. Σοκαριστικό. Έπρεπε να προσπαθήσω να δω και τα άλλα κορίτσια, γιατί έπρεπε να τα δω, να δω τι κάνουν, πώς τα πάνε. Δηλαδή, ήσουν ασυγκινητική. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Μαρτίνε. Νιώθω ότι η πασαρέλα είναι το μεγάλο μου ατού. Προχωράω και δεν καταλαβαίνω τι γίνεται δεξιά και αριστερά. Απλά το ζω και φάνηκε. Λοιπόν, κορίτσια, έχετε καταλάβει τι δυσκολίες θα έχουμε και αυτή τη φορά. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, λογικό είναι να δυσκολευόμαστε. Πάρτε ένα break και θα επανέλθουμε εδώ για να βρούμε την καλύτερη φωτογραφία της εβδομάδας και βέβαια τη μία που θα μας αποχαιρετήσει σήμερα. Είναι η πρώτη φορά σήμερα που καμιά κοπέλα δεν είναι σίγουρη για τον εαυτό της και όποια και να ρωτήσεις, πιστεύει ότι θα είναι αυτή η προτινόμενη προς αποχώρηση. Δύσκολο πλατό. Πολύ δύσκολο πλατό και εγώ πραγματικά δεν ξέρω ποια θα φύγει. Κορίτσια, νομίζω ότι άλλο δεν θα καταλάβει τι θα φύγει σήμερα. Μαρίνα, άνοιξε το και εσύ άλλη μια φορά. Η Σουζάννα είναι χειρότερη, μάλλον. Για να πω την αλήθεια, εγώ δεν πιστεύω ότι θα φύγει η Σουζάννα. Σκέφτομαι είτε μένα είτε την Κάιζερ. Μαρίνα, έκανε μια πάρα πολύ καλή πορεία. Εντάξει, τα πήγες μια φορά, όχι και τόσο καλά, και τι έγινε. Και όχι σε όλα. Δεν μπορείς να είσαι πάντα. Συγγνώμη. Δεν μπορείς να είσαι σε τέλεια πάντα. Όχι σε όλα και πάλι. Και κάνουμε μια πολύ δύσκολη δουλειά. Εγώ δεν έχω να πω κάτι. Εγώ νιώθω ότι σήμερα είναι η τελευταία μου μέρα, οπότε... Πόσες φορές λέμε πράγματα. 110% σίγουρη. Εγώ κοιτάω τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή. Η Σουζάν αισθάνεται 100% ότι θα φύγει, 110% ότι θα φύγει. Δύσκολη στιγμή και για τις πέντε. Είναι πολύ δύσκολο να κρίνεις και να πεις 100% εγώ είμαι και εγώ φεύγω. Είναι πολύ δύσκολο να το πεις αυτό, γιατί δεν κρίνεσαι από μια φωτογραφία ή δεν κρίνεσαι από μια πασαρέλα. Κρίνεσαι από τρία διαφορετικά πράγματα. Γεια σας, κορίτσια. Γεια σας. Και τι συναρπαστική εβδομάδα ήταν αυτή. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ πάντως θα ήμουν στη θέση σας τρισευτυχισμένη, θα πετούσα τη σκούφια μου από αυτά που μου τυχαίνουν εδώ κάθε εβδομάδα, πραγματικά. Λοιπόν, ξεκινάμε με το διατάφτα. Σήμερα η μία είναι η καλύτερη φωτογραφία και μία κοπέλα από εσάς θα μας χαιρετήσει, θα μαζέψει τα πράγματά της και θα φύγει από το σπίτι του GNTM. Φυσικά η Άννα εξαιρείται της διαδικασίας αυτής γιατί έχει την ασυλία. Αν και δεν τα πήγες καθόλου καλά, είσαι πολύ τυχερή που έχεις την ασυλία. Εντάξει. Αυτό έχεις να πεις μόνο εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα μπορούσες να έχεις να πεις κάτι άλλο. Την επόμενη φορά θα προσπαθήσω. Εντάξει, εννοείται αυτό ότι θα προσπαθήσω την επόμενη φορά, αλλά δεν ακούγεται και πολύ ωραίο αυτό με την ασυλία. Και όμως είναι αλήθεια. Γιατί αν δεν έχεις την ασυλία θα μπορούσες να ζω στη σέντρα. Γιατί να λες δόξα τω Θεώ, έχεις πάλι μούτρα. Εκνευρίστηκα λίγο εκείνη τη στιγμή με την αναφορά πάλι της ασυλίας, γιατί ήθελα να τα πάω καλά για ακόμα μια φορά και δεν τα πήγα καλά και άκουσα αυτά περί της τύχης. Και δεν κρατήθηκα. Η καλύτερη φωτογραφία αυτής της εβδομάδας, αδιαφυσβήτητα και από τους τέσσερις μας, ανήκει στην Άννα Μαρία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Ευχαριστώ. Μπράβο σου, Άννα Μαρία. Για όλα μπράβο σου. Επανήλθες, προσπαθείς και βέβαια αυτό μόνο καλό αποτέλεσμα μπορεί να έχει. Μπράβο. Ευχαριστώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που στο συγκεκριμένο κόνσεπτ πήρα την καλύτερη φωτογραφία και ελπίζω να συνεχίσω έτσι. Ευχαριστώ. Συνεχίζει πολύ κοντά με υπέροχη γεωμετρία και η Μαρία. Μπράβο σου, Μαρία. Ευχαριστώ. Συνέχισε έτσι. Δεύτερη, δεύτερη, το είδες, Κάτια μου, το είδες, αγαπούλα μου, που είχε συνηθίσει να σε ανεβάζουνε στα σύννεφα. Πέσε τώρα στο βούρκο, μωρή. Άι, μου είσαι το καλό, δηλαδή. Βγάζω το καπέλο στη Μαρία, δεν ξέρω τι την ταΐζουνε στο χωριό της, τι μαθήματα κάνει, τι εξάσκηση έχει κάνει. Μαρία είναι, δεν... Okay, μπράβο της. Με κίτρινο φόρμα και πολύ κοντά της, η Ασημίνα. Ασημίνα, δεν το περιμέναμε από σένα. Και αυτό είναι η μεγάλη έκπληξη σε αυτό το παιχνίδι. Τελικά, όταν το παίρνεις απόφαση και συγκεντρώνεσαι σε κάτι, πόσο ωραία μπορεί να σου βγει χωρίς άγχος και καθόλου επιδεγμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ασημίνα, καλή κομπελίτσα. Καλό μοντελάκι. Καλά έκανε και μπήκε δίπλα μου. Έτσι, να την επισκιάσω λίγο και. Συνεχίζουμε την ίδια ατμόσφαιρα με την Ήλντα μας. Ήλντα, τα πας εξαιρετικά, γιατί έχεις βγει από αυτό το mind frame που βρισκόσουν πριν και δοκιμάζεις, έχεις χαλαρώσει και πραγματικά το πώς σου πάει η μόδα. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιες από τις παρουσίες ήταν ανέλπιστα ωραίες. Και κάποια κορίτσια περιμέναν να τα πάνε πολύ καλά, αλλά τα πήγανε μέτρια, έτσι και έτσι. Όχι όμως η Κωνσταντίνα. Κάθε εβδομάδα σταθερή, έχεις ισορροπήσει πάνω σε μια πάρα πολύ λεπτή γραμμή, σε αυτό που πιστεύεις ότι σου πάει και αυτό που πραγματικά που σου πάει. Μπράβο, Κωνσταντίνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. She's a showgirl και γιατί όχι, Μαρτίνα. Μαρτίνα, σκέψου το σοβαρά. Και σου εύχομαι και σύντομα μια καριέρα στο εξωτερικό στις επιδείξεις. Δεν μπορούμε να πάρουμε τα μάτια μας από πάνω σου όταν είσαι στην Πασαδέλα. Τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο σου. Ένα ακόμα showgirl είναι η Όλγα. Με τις φωτογραφίες δεν τα πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα όλες τις εβδομάδες, αλλά πιστεύω τώρα με τον Άγγελο και με την επίδειξη, επειδή σου άρεσε τόσο πολύ, είναι σαν να ξαναγεννήθηκες. Ναι, πραγματικά. Κάνε λίγες πρόβες στον καθρέφτη, θα τη βρεις και τη φωτογραφία. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Οχτώ πανέμορφα κορίτσια απέναντί μου. Μία όμως σήμερα θα μας αποχαιρετήσει. Θα μαζέψει τα πράγματά της και θα φύγει από το GNTM. Ποια θα είναι αυτή? Όχι η Χαρά. Όχι η Χαρά. Η Χαρά θα μείνει εδώ. Εντάξει. Σας ευχαριστώ. Εμμανουέλε, τα κιμονό. Δεν τα δείχνουμε έτσι, αγάπη μου. Ναι. Δεν τα δείχνουμε έτσι. Εντάξει. Ναι. Ευχαριστώ. Και εσύ πρέπει να το δουλέψεις λίγο. Δεν γίνεται να ποζάρεις κατάλογο στην υψηλή γραπτική. Απλά δεν γίνεται. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω γιατί. Δεν γίνεται. Ναι, το κατανοώ κι εγώ. Εντάξει. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ. Okay. Αν και πιστεύουμε σε σένα, Κέις, γιατί ό,τι σου λέμε το κάνεις. Δεν έχουμε παράπονο. Όπως και από σένα, Κάτια, δεν έχουμε παράπονο. Βγάλε τον κατάλογο έτσι από το κορίτσι και άσε τη μόδα μέσα στο κορίτσι. Ναι. Okay. Θα το κάνω. Ευχαριστώ. Σουζάννα, Σπυρούλα, Ελευθερία, Μαρίνα. Ποια από σας θα μαζέψει μετά τα πράγματά της και θα φύγει? Σκληρό, το ξέρω. Ακούγεται πολύ πιο απλό από ό,τι είναι. Φανταστείτε σε μερικές εβδομάδες από τώρα τι έχει να γίνει. Ελευθερία, δεν θα φύγεις αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Σκέψου αυτά που σου λέμε. Ναι, τα σκέψω. Θες μια άλλη στάση μπροστά στους κριτές. Και αν όχι, μπροστά σε 2 εκατομμύρια κόσμο που σε βλέπουν, Ναι. Γιατί αυτό δεν το σκέφτεσαι ποτέ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Και οι τρεις στο κέντρο, παρακαλώ. Τελική τριάδα και 2 φίλες μου είναι πάνω και περιμένω να πάρουν τη φωτογραφία τους. Το θέλω πάρα πολύ. Μου έχουν κοπεί τα πόδια και δεν το πιστεύω. Δεν θέλω να φύγει κι άλλος ένας άνθρωπος που είμαι τόσο κοντά.
έχουμε τρεις τελείως διαφορετικές προσωπικότητες μπροστά μας και τελείως διαφορετικά μοντέλα. Έχουμε ένα πιο commercial κορίτσι που είσαι everyday, που ο κάποιος μπορεί να καταλάβει πολύ εύκολα τη μόδα επάνω σου, γιατί απευθύνεσαι και στη γυναίκα της πλανής πόρτας, χωρίς να είσαι όμως. Τη Σπυρούλα που είναι ένα light plus size και μια γυναίκα με τρομερή προσωπικότητα που έχει influencer skills, δηλαδή παίρνει τον κόσμο μαζί της, και την Σουζάνα που είναι top model. Τέλος. Δεν έχεις να εξηγήσεις κάτι, τι, πώς, είναι αυτό. Μαρίνα, σε θέλουμε κοντά μας. Ευχαριστώ. Συγγνώμη. Μη ζητάς συγγνώμη σε μένα, γιατί είναι αυτός. Εντάξει, θα απογοητεύτηκα. Είναι αυτός σου. Καλά κάνεις και απογοητεύεσαι, γιατί έκανες λάθος. Πάμε παρακάτω όμως, σε αυτή τη ζωή. Έχουμε λοιπόν δύο άκρα αυτή τη στιγμή. Σπυρούλα, γιατί πιστεύεις ότι πρέπει να κρατήσουμε εσένα στην αυτομόδα. Μπορώ. Τι μπορείς. Να φτάσω εκεί που θέλω. Πού θες να φτάσεις. Εξήγησέ μου, ναι, με το τσιγγέλι θα τα βγάλω. Θέλω να έχω μια πορεία πολύ ωραία στο μόντελ. Θέλω να ασχοληθώ με αυτό το χώρο. Mm-hmm. Και ξέρω ότι μπορώ. Έτσι και φύγει, Λίδια. Σουζάννα, εσύ μπορείς. Εγώ εννοείται πως μπορώ. Απλά πρέπει να μάθω κάποια βήματα, να το πω και έτσι, στο να προχωρήσω μπροστά. Σου δείξαμε πράγματα όμως, Σουζάννα. Ναι, το ξέρω, το γνωρίζω. Το κορίτσι που θα αποχωρήσει σήμερα από το GNTM. Είναι η Σουζάννα. Πάγωσα όταν άκουσα το όνομά μου. Συγχαρητήρια, Σπυρούλα. Παραμένεις μαζί μας. Λυπάμαι, Σουζάννα. Πράγματι. Δεν είναι ότι δεν το περίμενα, αλλά ήθελα να έχω αυτή τη μικρή ελπίδα ότι, ξέρεις τι, θα προχωρήσει λίγο μπροστά. Δεν έγινε έτσι. Εύχομαι να βρεις ένα τρόπο να τα καταφέρεις, γιατί είναι καταπληκτική. Καταπληκτική. Δεν είναι δυνατόν να τέτοιο κορίτσι να μπορεί. Μπορεί σίγουρα. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη, πάρα πολύ εκνευρισμένη, πολύ απογοητευμένη. Δεν το περίμενα. Και έχεις και εμάς πρώτα να φύγουμε από εδώ, θα είμαστε μαζί. Αν και εσύ τόσο κάπου θα είσαι στην Αμερική λογικά και θα περπατάς. Της εύχομαι ό,τι καλύτερο. Δεν χρειάζεται τις ευχές μου. Και όλη την τύχη μπορεί να έχει σαν μοντέλο. Έχει πολύ μεγάλη καριέρα μπροστά της. Λάθος έκανε. Να σου πω την αλήθεια, εγώ συγκινηθεί και δεν το περίμενα. Το λέω πολύ ειλικρινά. Πάμε να της πούμε ένα αντίο, απλά κορίτσια. Πάμε να της πούμε ένα αντίο. Η αλήθεια είναι σε Έλληνα λίγο στεύουνε. Από την πεντάδα. Δεν στεναχωρήθηκα καθόλου, αυτό μπορώ να το πω με σιγουριά. Και ούτε χάρηκα απλά επειδή το περίμενα. Περίμενα να γίνει κάτι τέτοιο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Το FF δεν σημαίνει τώρα σίγουρα Final Five, γι' αυτό είμαστε σίγουροι ναι. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να σημαίνει. Τώρα η FF και το 4 ταιριάζει και αυτό ξεκινάει από F. Αλλά για μένα είναι ένας διαγωνισμός και θα είναι ένας διαγωνισμός, ό,τι και αν είναι αυτό. Μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μπορούμε να σου πούμε κάτι, να σου φτιάξουμε λίγο τη διάθεση. Το ξέρω ότι στεναχωρήθηκες. Θες να σου χορέψω. Θες να σου κάνω τη γαλοπούλα. Τον καιρό να στον πει. Ή τη μαϊμού, ή το χιμπατζή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το άγχος μου κάνει πάρα πολύ κακό, αλλά ευελπιστώ έξω. I'm gonna do my best, so... Ακούω όλα αυτά που μου έχουν να μου πούνε και τα καλά και τα άσχημα και απλά προχωρά μπροστά. Αυτό. Και πίσω δεν γυρίζει. Karma is a bitch. Και η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Γελάγανε που έφυγε η Νίνα.
Αλλά σήμερα που έφυγε η Σουζάννα, της είδα ότι κλονίστηκε λίγο η ιδιοσυγκρασία τους. Να αξίζεις τόσο πολλά. Μην πες να κλάψεις! Είμαι πάρα πολύ συγχωρημένη που θα φύγει η Σούζη. Έλα να κλαίει, παιδιά, για πρώτη φορά. Δεν το πιστεύω αυτό. Για να κλαίει. Τελικά. Κλαίει. Κλαίει. Δεν τόσο σκληρό σαν δείχνει. Ήμασταν όλες μαζί μια ομάδα. 5 κορίτσια ενωμένα από την αρχή, η ΕΦΕ. Και έχω συγχωρηθεί πάρα πολύ. Δεν το περίμενα να φύγει, ειδικά τόσο νωρίς. Λοιπόν, τι κάνουμε. Πάμε να χαιρετήσουμε τη Σουζάννα. Και εγώ θέλω. Τη Σουζάννα κι εγώ. Πιστεύω πως η Σουζάννα είναι ένας παρεξηγημένος άνθρωπος και από εμάς που μέσα στην πίεση μερικές φορές αντιδρούσαμε διαφορετικά και δεν αφήναμε το περιθώριο να σκεφτούμε ότι είναι 19 χρονών. Έχει ένα τρόπο που κινείται, που φαίνεται επιθετική, αλλά μέσα της είναι καλόκαρδη, το πιστεύω αυτό. Είμαστε όλες μαζεμένες. Βλέπω μια Σιμίνη η οποία κλαίει πραγματικά μέσα από την ψυχή της και τη λυπάμαι εκείνη τη στιγμή. Βλέπω την Άννα που κάνει το ίδιο. Και βλέπω και τη Μαρτίνα με την Κάτια που κάνουν συναγωνισμό θεάτρου για το ποια θα πάρει τον πρώτο ρόλο. Ω, φίλε! Αυτό θα ήταν δύσκολο. Η Ασημίνα και η Άννα στενοχωρήθηκαν πάρα πολύ και φάνηκε. Αυτές που ήταν υποκρίτριες και τραγικές ήταν η Μαρτίνα και η, πώς τη λένε, η Κάτια. Ήταν ό,τι να είναι, η Κάτια γελούσε κιόλας. Υποκριτική έχει κάνει, αν δεν κάνω λάθος, την έχει κάνει καλά. Και πιστεύω ότι δεν στενοχωρήθηκαν και καθόλου. Θα τα πούμε και να ακούσει τι σου λέω. Λίγο σημειώσει. Να δει, εντάξει. Καλή συνέχεια, Σουζάννα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια. Καλή συνέχεια. Γεια σα. Γεια σα. Γεια σα. Bye, κορίτσια. Love you, Εφέ. Γεια σα. Γεια σα, Σουζάννα μου. Σίγουρα θα αφήσω το στίγμα μου πίσω, σίγουρα θα με θυμούνται και σίγουρα θα θυμάμαι όλα αυτά που πέρασα. Πάμε μέσα να μιλάω λίγο με την ηρεμία σου. Η Σουζάννα είναι ένα διαμαντάκι και εγώ το είδα αυτό και στεναχωριέμαι πάρα πολύ που φεύγει. Άννα Μαρία, να δώσεις το δισαβαντάζ σου στη Μαρία. Στη Μαρτίνα θα το πω. Στη Μαρτίνα θα το πω. Με χαρά. Να προσέχεις. Προσέχεις. Εάν έχω δισαβαντάζ, θα το χρησιμοποιήσω σίγουρα για κοπέλες που δεν θέλω να είναι μέσα στο σπίτι, γιατί με ενοχλούνε. Γιατί υπάρχουν αυτές οι κοπέλες και είναι η Κάτια και η Μαρτίνα σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πω κάποιες άλλες. Αυτές οι κοπέλες για μένα είναι αδιάφορες και γελίες μαζί. Είναι ό,τι χειρότερο μέσα σε αυτό το σπίτι και νομίζω ότι δεν τη θέλει καμία. Μέχρι και τώρα υπήρχαν κάποιες οι οποίες στο βλέμμα τους καταλάβανες ότι χαίρονται, ρε παιδί μου. Με τα άτομα τα οποία παραξενεύτηκα και όντως φάνηκε αληθινή συγκίνηση ήταν με την Κέση και τη Μαρίνα που της είπαν πάρα πολύ όμορφα λόγια. Και εμένα με χαροποίησε πάρα πολύ. Αυτό. Τέτοια χαρά και τέτοιο. Εντάξει, Κωνσταντίνα, τώρα. Εγώ θέλω να δω τη Κάτια πώς θα είναι άμα φύγει η Μαρτίνα και η Ασημίνα. Η Ασημίνα πιο πολύ τη στηρίζει. Η Μαρτίνα έχουν κόντρα. Δηλαδή, αν φύγει η Μαρτίνα. Η Κάτια καλά. Θα αναπνεύσει. Ναι. Τέλειος. Ετοιμαστείτε λίγο, γιατί τώρα όλο αυτό άρχισε να γκρεμίζεται. Η Σουζάννα ήταν ο δυτικός κρίκος, αυτή που το στήριζε πιο πολύ από όλες, αυτή που το έβγαλε το ΕΦΕΒ, αυτή που συνέχεια τους θυμίζει ότι είναι μια παρέα, ότι είναι πέντε φίλες. Ξαφνικά, άμα φύγει η βάση. Θα σκορπιστούν σε διάδες. Αυτή πάντα τις κυνηγούσε όλες από πίσω. Τώρα θα φανούν όλα. Ήρθε η ώρα οι υπόλοιπες να ξυπνήσουμε, να ξαναμπούμε στο παιχνίδι, αλλά όχι απλά να μπούμε δυναμικά, να αποδείξουμε ότι είμαστε εδώ για να μείνουμε. Και δεν μπορεί να μας σταματήσει ούτε η ΕΦΕΒ, ούτε τα top models, ούτε τίποτα. Ήρθε η ώρα να παίξουμε λοιπόν και να παίξουμε πολύ δυνατά.
wanna be on top. Wanna be on top.